Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα νούμερα τηλεθέασης που δίνετε σε αυτή την εκπομπή. Εμείς τα παίρνουμε κάθε Δευτέρα, όπως ξέρετε, και έχουμε πλήρη εικόνα για όλη την εβδομάδα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες. Μετά από πολλά χρόνια οικονομικής και πολιτικής αναταραχής, η Ελλάδα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την απελευθέρωσή της, από το καθεστώς των μνημονίων, γράφει η Wall Street Journal και προσθέτει ότι απομένει ακόμα να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις όπως η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και οι αποκρατικοποίησεις. Έχουμε από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής την πρώτη έκθεση με επικεφαλής το νέο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, το Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Δόθηκε λοιπόν στην δημοσιότητα, εδώ βλέπουμε τον κύριο Κουτεντάκη. Πρόκειται για μια μετρημένη έκθεση, χωρίς να μπαίνει σε θέματα όπως το αν χρειάζεται ή όχι πιστοληπτική γραμμή στήριξης μετά τον Αύγουστο, μετά το πρόγραμμα. Λέει, χτυπάει καμπανάκι για τα χρέη που πνίγουν τους φορολογουμένους, φίλες και φίλοι. Χρέη 130 δισεκατομμυρίων. Πνίγουν τα νοικοκυριά. Το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων και ασφαλισμένων προς το δημόσιο ξεπερνάει τα 130 δις ευρώ, δηλαδή το 73% του ΑΕΠ. Συνοπτικά, 46,7 δις προέρχονται από φορολογικά πρόστιμα και πρόστατα τέλη ασφαλιστικών οφειλών, 22,9 δις από κύριες ασφαλιστικές οφειλές, 21,6 δις από ΦΠΑ, 18,8 δις από φόρους εισοδήματος και 10,6 δις από καταπτώσεις εγγυημένων δανείων. Άλλα 4,7 δις αφορούν λοιπές κατηγορίες φορολογικών οφειλών, τα 2,7 δις είναι φόροι περιουσίες και τα υπόλοιπα 5,8 δις είναι μη φορολογικές οφειλές, καταλογισμοί αχρεωστήτως, καταβληθέντα κτλ. Η έκθεση σημειώνει ότι αυτές οι οφειλές προς το δημόσιο δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Τα οικονομικά προβλήματα της Τουρκίας γίνονται βαθύτερα, αναφέρει πάλι η Wall Street Journal σε δημοσίευμά της με τίτλο «Η Τουρκία αντιμετωπίζει μία εντυνόμενη καταιγίδα». Η εφημερίδα σημειώνει ότι η περασμένη εβδομάδα ήταν πολύ κακή για την οικονομία και τις αγορές της χώρας και εκτιμά ότι η κατάσταση είναι πιθανό να γίνει χειρότερη λόγω της αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων και της ενίσχυσης του δολαρίου. Πάει από το κακό στο χειρότερο, φίλες και φίλοι, η οικονομία της Τουρκίας και μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα πλησιάζει και η ημερομηνία της 24ης Ιουνίου, όπου έχουμε εκλογές στην Τουρκία. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Real FM από τον κύριο Σκουρλέτη, τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος είπε ανάμεσα στα άλλα πολύ ενδιαφέροντα ότι δεν είναι κακό με δεδομένη την πρόθεση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία, να ανοίγει τα χαρτιά της και να μην ευνηδιάζει. Ο εκλογικός νόμος, η κατάτμιση της Β' Αθήνας είναι ζητήματα που έχουν συζητηθεί κατά καιρούς, ποτέ όμως δεν ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Μπορούμε να κάνουμε αυτό το βήμα που έχει οριμάσει αρκετά έγκαιρα πριν από τις εκλογές. Ο κύριος Ξηδάκης έκανε μία δήλωση που σήκωσε αρκετή σκόνη σήμερα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστός δημοσιογράφος, μίλησε στο SBC, στην τηλεόραση του SBC, και απαντώντας σε ερώτηση για τα αιτήματα που έχουν καταθέσει τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ για εκλογές, λέει τα όσα ζητά άμεσα η κυρία Γεννηματά, αδικώντας και τον εαυτό της, φτάνουν στα όρια της φεδρότητας. Εκλογές δεν είναι δυνατόν να γίνουν πριν το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο. Η Νέα Δημοκρατία το θέτει διαφορετικά. Μετά τον Οκτώβριο, οτιδήποτε γίνεται μετά το τέλος του προγράμματος δεν είναι πρόωρο. Έχει κλείσει ένας ιστορικός κύκλος. Μιλάμε για μία από τις μακροβιότερες κυβερνήσεις που κατάφερε να δώσει ένα ιστορικό τέλος στην περιπέτεια της χώρας. Όλος ο ελληνικός λαός βοήθησε με τις θυσίες του και τον πόνο του. Και με βάση αυτή τη δήλωση, γίνανε ερμηνείες ότι ο κύριος Ξηδάκης λέει ότι οι εκλογές μετά το τέλος του προγράμματος, μετά τον Αύγουστο δηλαδή, δεν είναι πρόωρες. Αυτά λέει ο κύριος Ξηδάκης. Παρουσιάζω αμέσως τους καλεσμένους μου απόψε και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είναι η κυρία Ελένη Σπανοπούλου, η γνωστή δημοσιογράφος. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη Τσαγκάρη, ο γνωστό οικονομολόγο. Κύριε Τσαγκάρη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Σάκης Παπαδόπουλος, γιατρό, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ από τα Τρίκαλα. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σα και να σα πω ότι σε μια πρόσφατη συνέντευξη ο Πρωθυπουργό. Ναι, ναι. Στην εφημερίδα των συντακτών, αποσαφήνισε πλήρω το τοπίο μέχρι τι επόμενε εκλογέ.
Δηλαδή, για πείτε μας πώς το... Όσοι δεν διαβάσαμε αυτή τη συνέντευξη. Νομίζω ότι η πορεία είναι καθαρή. Πάμε για το Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη του 2019, στην συνταγματική λήξη της θητείας της παρούσας κυβέρνησης. Ναι, ναι. Και με γνωστή την πρόθεσή μας να απελευθερώσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία του προγράμματος για το οποίο ο λαός μας έδωσε τη δεύτερη λαϊκή εντολή, ώστε να πείσουμε ότι το καθήκον της ανασυγκρότησης της χώρας με δίκαιη ανάπτυξη θα υλοποιείται στη διάρκεια όλου του χρονικού διαστήματος μετά τον Αύγουστο του 2018. Μάλιστα. Νάσος Μπαλέρμπας, έχω πολλά να σας ρωτήσω μετά, κύριε Παπαδόπουλε. Πάρα πολλά πράγματα έχω να σας ρωτήσω. Νάσος Μπαλέρμπας, εκπαιδευτικός μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Μας βλέπει η Θεσσαλονίκη μέσω Euro Channel. Μας βλέπει η Κεντρική Μακεδονία μέσω Euro Channel. Το οποίο το ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική συνεργασία των 4 ετών. Χάρη στο Euro που μεταδίδει κάθε βράδυ την εκπομπή, κύριε Μπαλέρμπα, μας βλέπει η Μακεδονία μας. Και οι φίλοι μου στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω μερικά πράγματα τον κύριο Παπαδόπουλο, μια που. Τα έχετε σημειώσει τον μπλοκάκι, γιατί έχω μπλοκάκι εδώ, χαρτιά διάφορα κτλ. Και επειδή εκλέγεται και σε μια αγροτική περιοχή, θα ήθελα να το ρωτήσω για το φόρο στο τσίπουρο που εξαγγέλθηκε. Θα ήθελα να το ρωτήσω για την αποχή των ευρωβουλευτών. Την αποχή των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή για την ΚΑΠ και τις επιδοτήσεις στους κτηνοτρόφους. Είναι αρκετά πράγματα που μια αγροτική περιοχή από την οποία κατάγεται και την οποία εκπροσωπεί ο κ. Παπαδόπουλος θα είχαν οι ψηφοφόροι να τον ρωτήσουν πάρα πολλά για τις ολιγορίες της κυβέρνησης αυτός του τομής. Και με ρωτάνε, τότε θα... Θα μιλήσουμε και για τα Σκόπια αυτό το χρονικό διάστημα. Ό,τι θέλετε και για τα Σκόπια και για την Τουρκία. Μια και είστε από τη Μακεδονία. Όχι, δεν είμαι από τη Μακεδονία. Έχω σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη και έχω πολύ καλούς φίλους. Γιατί εγώ είμαι Βεργιώτησα γι' αυτό. Α, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σημειώστε τα, ρωτήστε ό,τι θέλετε. Εδώ μπορούμε να ρωτάμε ο καθένας ό,τι θέλει. Βέβαια, η εκπομπή είναι πάντα. Σε όποιον θέλει να ρωτάει. Γι' αυτό γίνεται και τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ, κύριε Μπαλέρμπα. Σταύρος Καρβούνης. Νομικός οικονομολόγος, ειδικός επιστήμονας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στέλεχος της Ένωσης Κεντρών. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γιάτσο. Καλώς σας βρήκα. Και επειδή είναι η πρώτη φορά που έχουμε στην εκπομπή μετά το θάνατο του κυρίου Κουρί, να μου επιτρέψετε να εκφράσω τα θερμά και ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος για τον αδόκητο χαμό του αγαπημένου του προσώπου. Πραγματικά και εγώ γνώριζα τον κύριο Κουρί, ήμουνα φίλοι. Με είχε τιμήσει με τη φιλία του και το εκφράζω από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Αυτό που σας λέω. Με την ευκαιρία τα εκφράσουμε όλοι μας, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική απώλεια ενός τόσο σημαντικού άνθρωπου. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ απλώς ενθυμούμαι, κύριε Λιάτσο, ότι το 1991, τότε που είχαμε στην Κέρκυρα μάχη εναντίον της βασιλικής περιουσίας, και εγώ την έδινα από το Δήμο της Κέρκυρας, ήταν ο μοναδικός από τα αθηναϊκά κανάλια που μας έβγαλε, μας πρόβαλε σε αυτόν τον αγώνα της δημοκρατίας και πάντα ήταν μπροστά της. Να είστε καλά, κύριε Καρβούνη. Δημήτρης Μαρκόπουλος, αρχισυντάκτης, δημοσιογράφος φυσικά, από το πρώτο θέμα και μάλλον υποψήφιος, μάλλον λέω εγώ. Τώρα θα το δούμε στον Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα. Αρχισυντάκτης του πρώτου θέματος. Φτάνει εκεί. Φτάνει στα αρχισυντάκτης του πρώτου θέματος. Τα συλληπιτήρια και τα δικά μου για το χαμό του Γιώργου. Με το καλύτερο ρεπορτάζ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Του Γιώργου του Κουρί. Θέλω μάλιστα να μοιραστώ το εξής. Υπήρξε ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που πληροφορήθηκα τα σχέδιά του για τη δημιουργία της Contra News. Είχαμε πάει μαζί με έναν πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο Τολιμπέρη, και είχαμε φάει στο Athens Plaza και μου είπε ότι γυρίζει στο μυαλό μου το Contra News. Και μου είχε κάνει μια ολόκληρη ανάλυση γιατί θα πετύχει Contra News. Έτσι, αυτό έτσι προ κάποιων ετών. Εγώ του είχα πει, Γιώργο, το χαρτί πεθαίνει. Αλλά τελικά με πείσμα και επιμονή τα πήγε μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Αθανάσης Χρυσογιάννης, συνεργάτης μας στην Κυριακάτη Contra News και στον αιρετικό.gr, το μαχητικό site του Θανάση. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Εμίλια. Τι γίνεται? Νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά-σιγά, πλησιάζουμε τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα και καυτά θέματα. Δηλαδή, για να βάλει εσύ την ατζέντα. Όσο πλησιάζουν. Έχουμε μπερδευτεί με τις κατατμήσεις, καταρχήν έχουμε μπερδευτεί. Ξαφνικά τις επιτυχίες. Εγώ νομίζω και, μια χαρά. Και τις επιτυχίες, λέει ο κ. Τσαγκάρης. Τώρα. Και εκτός αν εννοεί την επιτυχία της ΑΕΚ. Άμα εννοεί την επιτυχία της ΑΕΚ. Το είπαμε και την Πέμπτη, θυμάσαι την Πέμπτη, τι είπαμε. Όχι, εννοεί το Γυροβίδη. Την Κυριακή. Το πανηγυρίσαμε. Χτες πήρε το κύπελο. Το πανηγυρίσαμε. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στα πολύ σοβαρά. Πώς η ΑΕΚ θα αντέξουμε ακόμα, πώς η ΑΕΚ. Με συγχωρείς, θα πάρετε μεγάλες δόσεις στο μέλλον. Παντού ΑΕΚ.
Λοιπόν, μπήκαμε στο Μάιο. Πόσο να αντέξουμε οι πειραιώτες. 14 Μαΐου. Λιγότερο από 4 μήνες για την έξοδο. Την καθαρή έξοδο που λέει ο Πρωθυπουργός. Που όταν λέει καθαρή έξοδο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης λέει αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς και δεν πρόκειται για περί καθαρή έξοδο. Εγώ νομίζω, Εμίλε, για να λύσουμε το πρόβλημα, να μας δώσει ο καθένας από έναν ορισμό. Τι εννοεί καθαρή έξοδο. Ναι. Να μας δώσει ο κύριος Τσίπρας τον ορισμό του και να πει καθαρή έξοδος είναι 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Το προσδιορίσει επακριβώς. Να μας δώσει ο κύριος Μητσοτάκης τι εννοεί καθαρή έξοδο. Όχι, δεν εννοεί καθαρή, εννοεί βρώμικη. Όχι. Τι εννοεί καθαρή κι αυτός. Οπότε θα βγάλουμε τη βρώμικη μετά. Τι εννοεί τη βρώμικη. Γιατί η βρώμικη μπορεί να τα πει όλα. Αλλά εκείνο που πρέπει να προσδιορίσει και αυτό, ποια κατά την άποψή του θα ήταν η καθαρή έξοδο. Wall Street Journal, διάβασε το. Εγώ το ξεκίνησα αυτό σήμερα, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Βγαίνει μία εφημερίδα η οποία μας έχει περιποιηθεί στα χρόνια των μνημονίων. Ξέρετε πώς μας έχει περιποιηθεί. Η οποία λέει ότι μετά από πολλά χρόνια οικονομική και πολιτική αναταραχή, η Ελλάδα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την απελευθέρωσή της από το καθεστώς των μνημονίων. Επειδή ξέρεις καλά ελληνικά και ξέρεις και πολύ καλά το οικονομικό ρεπορτάζ. Είναι κυριολεκτικά απελευθέρωση. Τι σημαίνει, δηλαδή, αυτή η παράγραφος από τη Wall Street Journal, πώς την ερμηνεύεις? Είναι κυριολεκτικά απελευθέρωση. Τι σημαίνει πολύ απλά, Εμίλια. Τι σημαίνει η απελευθέρωση? Ότι από το ζυγό των μνημονίων. Η Ελλάδα βγαίνοντας από τα μνημόνια θα αποκτήσει τουλάχιστον ένα μέρος της κυριαρχίας που έχασε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι αποφάσεις θα παίρνονται εδώ. Όχι βέβαια τελείως... Ό,τι θέλουμε, ελεύθερα τελείως. Ελεύθερα. Υπάρχουν στόχοι... Θα υπάρχει μια εποπτεία. Υπάρχουν στόχοι εποπτεία, οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετούνται. Σωστό. Λοιπόν, και οι αποφάσεις που θα παίρνονται, οι πολιτικές που θα εφαρμόζονται, μπορεί να παίρνονται από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά πρέπει να εξυπηρετούν και τους στόχους. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείς να αναδιατάξεις το μείγμα της πολιτικής για να πετύχεις τους ίδιους στόχους. Και είναι εφικτό. Δεν πετυχαίνονται μόνο από μια πολιτική. Οι διάφοροι στόχοι, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Τώρα, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, περί των συντάξεων. Και ήδη διακινούνται πληροφορίες σήμερα διάφορες, ότι υπάρχει μία ήδη συζήτηση, η οποία όμως δεν είναι φανερή συζήτηση, ότι δεν θα έχουμε μειώσεις στις συντάξεις και στο αφορολόγητο το 19 και το 20. Πρέπει να περιμένουμε, όπως γράψαμε και στην Κόντρα News της Κυριακής, παρακαλώ, πρέπει να περιμένουμε την κρίσιμη ημερομηνία της 14ης Οκτωβρίου που θα γίνουν οι εκλογές στη Βαυαρία. Μετά τις εκλογές στη Βαυαρία, τότε θα απλωθούν όλα τα θέματα στο τραπέζι, θα λέγαμε με μια μεγαλύτερη άνεση, γιατί και οι Γερμανοί και ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας και η κυβέρνηση της Γερμανίας θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή οι χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας δεν επιτρέπουν την παραμικρή κουβέντα που θα έδινε ένα σήμα ότι κάτι πάει να δοθεί στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Εδώ λέει, τον τίτλο τώρα που έχει βάλει η κυρία Λιάκο από κάτω. Παράθυρο για ακύρωση της μείωσης των συντάξεων από την κυρία Φωτίου, η οποία είπε σήμερα. Βγήκε το πρωί σήμερα στο Sky. Μάλλον δεν θα διαβάζει τσακαλώτο ή δεν θα ακούει τσακαλώτο, κυρία Φωτίου. Αλλά ήθελα να πω κάτι για το Θανάση, για τις γερμανικές εκλογές. Να θυμίσω ότι περιμένουμε από τις προηγούμενες γερμανικές εκλογές, πέρσι το φθινόπωρο, υποτίθεται, να γίνουν οι γερμανικές εκλογές, έγιναν, και για να δούμε τι θα γίνει για το χρέος. Τώρα βάζουμε νέο στόχο, τις επόμενες γερμανικές εκλογές, για να δούμε τι θα γίνει για τη χώρα μας. Μου επιτρέψε, Μιλία, να απαντήσω. Παρακαλώ. Εδώ επανειλημμένα έχουμε τονίσει, εγώ δηλαδή έχω τονίσει επανειλημμένα, δεν υπάρχουν τα πράγματα, δεν είναι στατικά. Είναι δυναμικά. Πάντα μπορεί να παρεμβαίνουν κάποιοι παράγοντες που αλλάζουν τα δεδομένα των εκτιμήσεων που είχαμε κάνει πριν από ορισμένο καιρό. Όταν, ας πούμε, ο καινούριος παράγοντας είναι ένας σημαντικός παράγοντας, μπορεί να ανατρέψει σχέδια, προσεγγίσεις. Ναι. Έχω ένα ερώτημα στιγμή, να σου κάνω. Όταν το AFD, για παράδειγμα, απειλεί τους χριστιανοκοινωνιστές στη Βαυαρία, αυτοί θέτουν κάθετα το θέμα. Απλά λοιπόν, μην πάμε τώρα στη Βαυαρία, γιατί θα μπλέξουμε με τη Γερμανία, παρακαλώ. Κύριε, παρακαλώ. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Μην τάζουν στον κόσμο γερμανικές εκλογές, ίσον λύση χρέους, τελειώσαμε, μόλις θα γίνουν οι γερμανικές εκλογές, λύσαμε το χρέος. Θέλω να ρωτήσω. Από 1,5 χρόνο δεν το έχουμε. Κύριε Μαρκόπουλε, εσείς που τα ξέρετε καλά, και θα πάμε μετά και στην κυρία Σπανοπούλου, στον κύριο Τσαγκάρη κτλ. Περάσανε με επιτυχία τα στρες τεστ οι ελληνικές τράπεζες. Τι σημαίνει αυτό
για την ελληνική οικονομία. Είναι κύριε Μαρκόπουλε, τι σημαίνει? Είναι μια ανάσα. Εμείς εδώ δεν λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τα stress test, το ότι τα πέρασαν οι ελληνικές τράπεζες, είναι σημαντικό. Όμως, επειδή είπαμε για την Wall Street Journal, η οποία γράφει τα συγκεκριμένα, εγώ διαβάζω και το γερμανικό τύπο. Και να θυμίσω ότι πριν από 15 ημέρες, ίσως και λιγότερο, η Handelsblatt είχε βγει και είχε μιλήσει για συνθήκες ομοιρίας της ελληνικής οικονομίας και μετά την έξοδο από το μνημόνιο. Και είχε περιγράψει πολύ ζωφερά πράγματα. Και θα θυμίσω ξανά ότι το παιχνίδι, οι Αμερικάνοι πάντοτε είχαν μια θετική διάθεση απέναντί μας τα πράγματα. Οι Γερμανοί όμως είναι εκείνοι οι οποίοι πλήρωσαν και έχουν μείζωνα ρόλο και έχουν φωνή σε κάθε ελληνικό πρόγραμμα και σε κάθε ελληνική εξέλιξη. Άρα πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα. Οι Γερμανοί δεν πλήρωσαν. Δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ. Το έχουν πει οι ίδιοι οι Γερμανοί. Ούτε ένα ευρώ. Εγγυήσεις έδωσαν στον ESM. Οι Αμερικάνοι ή οι Γερμανοί? Τίποτα. Επειδή τα παρακολουθείς και εσύ, έγκυρος γνώστης. Οι Γερμανοί ή οι Αμερικάνοι έχουν ρόλο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά πράγματα της χώρας μας? Αλλά λέμε στον κόσμο και αλήθειες. Λέει διφορούμενα πράγματα, κύριε Λιάτσο, αν μου επιτρέπετε. Εγώ διαβάζω ότι απομένει ακόμα να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις, το είπατε κι εσείς, αλλά διαβάζω παραπέρα. Που λέει ότι θεωρητικά οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον ικανές να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, η πραγματικότητα όμως ίσως αποδειχτεί διαφορετική. Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές τράπεζες απέχουν από την ελληνική οικονομία. Ούτε ένα ευρώ δεν πέφτει από τις ελληνικές τράπεζες στην πραγματική αυτή ελληνική οικονομία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχετε δίκιο. Αυτή τη στιγμή που με capital controls δεν μπορεί να υπάρξει. Ακούστε ανάπτυξη. Λοιπόν τώρα, ακούστε λοιπόν αγαπητέ κύριε Μπαλέρμπα, ακούστε. Παρακαλώ. Μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα πριν από 3 λεπτά, έρχονται πολλά μηνύματα στη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό είναι διαδραστικότητα. Αυτό είναι διαδραστικότητα. Ο φίλος μου ο Πάνος μου έστειλε το εξής, ότι η επιτυχής έκβαση των stress test των τραπεζών φέρνει σημαντικές αλλαγές ως προς τα κόκκινα δάνεια, οδηγεί σε βέβαιη άρση των capital controls, ανοίγει το δρόμο για δανειοδότηση επιχειρήσεων, ιδιαίτερα από νέα και νεανικά εγχειρήματα, και βλέπει ο φίλος μου ο Πάνος πολύ φως στο τούνελ. Μακάρι. Είναι νομίζω υπερβολικά αισιόδοξο. Είναι θετικό. Μακάρι να συμβεί. Είναι θετικό, αλλά μην τάζουμε τον παράδεισο με τις 72 παρθένες και τα πιλάφια στον κόσμο. Είναι θετική εξέλιξη το ότι πέρασαν τα stress test. Επιμένω. Από την άλλη πλευρά, καλά νέα για τις ελληνικές τράπεζες κατά καιρούς είχαμε και στο παρελθόν. Μην λέμε, λοιπόν, αφού λοιπόν για τα capital controls όλα είναι ανοιχτά, ας το δούμε. Να, για να το δούμε. Τι μένει στην κυβέρνηση. Σωστό, να περιμένουμε κυρία Παναπούλου. Να γίνει πλήρης άρση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι η Κύπρος, και το κλείνω με συγχωρείς για την κατάχρηση Εμιλία, να θυμίσω ότι η Κύπρος στα 2 χρόνια είχε προχωρήσει σε άρση των capital controls. Εμείς τώρα πάμε για 3ο χρόνο μέσα στο καλοκαίρι. Είναι αλήθεια, έτσι? Είναι αλήθεια ότι είμαστε 3ο χρόνο. Κυρία Παναπούλου. Θα συνεχίσω από εκεί που ξεκίνησε, Εμιλία. Λέγοντας ότι ο νέος υπεύθυνος του τμήματος προϋπολογισμού της Βουλής έδωσε με την έκθεσή του, γιατί οι αναφορές στα ξένα μέσα και να λέμε σαν δημοσιογράφοι, διάβασα στη Wall Street και εντάξει, θα το πούμε τι κάνει ο Αμερικάνος. Πρέπει να δούμε. Είναι γνωστή γίνεται, η στάση του, βεβαίως πρέπει. Διότι αλλά έχουμε φάει πολύ ξύλο αντικείμενο. Λοιπόν, στα προηγούμενα χρόνια έχουμε φάει πολύ ξύλο. Λοιπόν, ο νέος επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής έδωσε και ένα δείγμα ακόμα. Είπε ότι μέσα στην έκθεση, και πρέπει να το επισημάνουμε, ότι η ολοκλήρωση του προγράμματος που επίκειται είναι αποτέλεσμα της εργασίας των ελληνικών κυβερνήσεων τα τελευταία 8 έτη. Το επισημαίνω γιατί είναι μία παρατήρηση που δίνει και ένα δείγμα γραφής για τον νέο επικεφαλής. Τον κύριο Κουτεντάκη, Και είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε, ότι η προσπάθεια του ελληνικού λαού 8 χρόνια και οι θυσίες του είναι προσπάθεια των κυβερνήσεων 8 χρόνων. Δεν υπάρχει διακοπή, υπάρχει μια συνέχεια. Λιγότερο καλές, περισσότερο καλές. Αυτό είναι το ένα. Εγώ προτιμώ να πάμε στο βήμα-βήμα. Δεν θα πάω στις βαβαρικές εκλογές. Στα πάτες δηλαδή. Ναι. Αδικήθηκε λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου. Υπήρξαν κάποιες στην πορεία. Και οι αυταπάτες και τα όνειρα μέσα στη ζωή είναι. Ναι, μέσα στις, και τα όνειρα και οι αυταπάτες είναι μέσα στη ζωή. Αδικήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, να το βάλουμε σαν θέμα της κουβέντας. Ναι, αλλά, εγώ θα προτιμούσα, κύριε Λιάτσο, να πάμε βήμα-βήμα. Παρακαλώ, δηλαδή, παρακαλώ. Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα stress test. Θυμάστε τι λέγανε οι Κασάνδρες. Στις 15 Μαΐου. Μαΐου, έρχονται να οι θεσμοί. Να θυμίσω κάτι σε αυτό, γιατί έτσι μου έκανε εντύπωση, που δεν είμαι ειδικός εγώ στην οικονομία, απλώς καταλαβαίνω πόσο κάνει ένα και ένα, ότι κάνει δύο.
Υπήρχαν 25 δις για την τελευταία ανακεφαλοποίηση και χρειαστήκαν μόνο 5 δις οι τράπεζες. Ακριβώς. Αυτό από τότε κάτι μου είπε εμένα για το επίπεδο. Και έχασα 43 το τούχο σου βέβαια με, αυτό... με την κίνηση. Έχασε 43 το τούχο σου. 43 δισεκατομμύρια για πάντα ο ελληνικός λαός. Κοιτάξτε, μάλιστα. Σήμερα είναι ναι. 7 Μαΐου ακόμα. 8 είναι. Μάλλον 8 είναι. 7 μπαίνουμε. Μαΐου. Κατεβαίνουμε τώρα είναι η μέρα που πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βιέννη η ένατη συμφωνία του Μπετόβεν. Η συμφωνία της χαράς. Μην ακούμε συνεχώς την Πέμπτη. Μην ακούμε συνεχώς τη συμφωνία του του πεπρωμένου. Μην ακούμε συνεχώς για θανατικά ζώα. Το δούμε και να σημειώσω κιόλας για τους τηλεθεατές μας ότι η ενάτη συμφωνία, ένα κομμάτι της δηλαδή, ο Δίτης Χαράς, είναι το επίσημο. Ο επίσημος ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενορχιστρωμένος. Πάντως έρχεστε και γεμίζει μέγαρο μουσικής. Γεμίζει μέγαρο μουσικής εδώ το στούντιο. Ενορχιστρωμένος ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μαέστρο ο οποίος έλκει την καταγωγή από την Κοζάνη. Κοζανίτη, δηλαδή τον Φον Κάραγερ. Αυτό. Στον Μάριο, πάμε λοιπόν. Και το έργο έτσι είναι αν έτσι σας αρέσει. Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Είναι Λουίτζι Πιραντέλο, θα το συζητήσουμε αν θέλετε. Θα το συζητήσουμε αν θέλετε. Εκείνο που θέλω να πω λοιπόν ότι 14 Μαΐου έρχονται οι θεσμοί στην Αθήνα. Κύριε Σπανοπούλου, να σας κάνω το εξής ερώτημα. Επειδή διαβάσαμε στην καθημερινή της Κυριακής μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μάριου Σεντέλο, ο οποίος είναι και πιο αρμόδιος να κάνει τις εκτιμήσεις τις δικές του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, για το τι σημαίνει καθαρή έξοδος, πρόεδρος τι σημαίνει αυτή. Eurogroup, ναι. Μήπως μπορείτε να πείτε κάποια συμπεράσματα που βγάλατε. Όχι, όπως και από τον Νέα Άνχελ Γκουρία. Εγώ θέλω να εκπροσωπώ εδώ ούτε την πολιτική, ούτε την. Εγώ θέλω να εκπροσωπώ την κοινή. Θέλω να εκπροσωπώ. Φιλοδοξία μου είναι να εκπροσωπώ την κοινή λογική. Η κοινή λογική λέει είναι ότι οι τράπεζες πέρασαν τα stress test. Ότι 14 Μαΐου έρχονται οι θεσμοί για να μπορέσουμε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να μπορέσουμε να πάρουμε ένα κομμάτι. Από ένα μέρος από τα χρήματα που είναι να παίρνουμε ακόμα. Ναι, ναι, ναι. 88, τον Ιούνιο. 88 ναι. Δράσεις μένουν ακόμα, αν δεν απατώμε, κύριε Σπανοπούλου. Θα σας δώσω εγώ όλο το ρεπορτάζ. Αν ολοκληρωθεί όμως, θα πάρουμε τα χρήματα θα σας δώσω που είναι εγώ το ρεπορτάζ όλο τώρα. Για το πού είναι αυτή τη στιγμή, συνεχίστε, κύριε. Έχει ήδη ξεκινήσει και ήδη ο κύριος Ρέγκλινγκ σήμερα έκανε μία δήλωση πριν από λίγες ώρες και είπε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ελάφρυνση η Ευρώπη να αποδεχθεί το θέμα της, το αίτημα της Ελλάδος για ελάφρυνση. Έχουμε φωτογραφία του, του κυρίου Ρέγκλινγκ, νομίζω υπάρχει. Διότι και η Γερμανία το χρέος του 53, το ξόφλησε το 2010. Σωστό. Άρα και η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να έχει. Όταν λοιπόν οι Ευρωπαίοι εταίροι... Νάτος, εδώ είναι. Ο κύριος Ρέγκλινγκ. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ο κύριος Ρέγκλινγκ, λοιπόν, πολύ σωστά τα λέει η κυρία Σπανοπούλου, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είπε το εξής, έστειλε μήνυμα για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ο επικεφαλής του ESM, λέγοντας πως η Ελλάδα θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αποπληρώσει το χρέος, όπως το πρόσφατο παρελθόν η Γερμανία. Και είπε επιλέξει ότι η Γερμανία ξεπλήρωσε το χρέος του 1953 το 2010. Η εμπειρία από υπερχρεωμένες χώρες δείχνει ότι και η Ελλάδα μπορεί να αποπληρώσει το χρέος της. Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή, διότι έχει ξεκινήσει η κουβέντα, φίλες και φίλοι, για τη διευθέτηση του χρέους και μας λέει ο Ρέγκλινγκ, δίνει την απόλυτη εικόνα των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση ελληνικό χρέος. Αφού παραδεχόμαστε όμως αυτό το Ρέγκλινγκ, να πούμε ότι πρέπει να παραδεχτούμε και τον κύριο Ρέγκλινγκ ότι τα 200 δις που είχε πει ότι κόστησε η διαπραγμάτευση, αφού λοιπόν παραδεχόμαστε τον κύριο Ρέγκλινγκ γι' αυτό, να παραδεχτούμε ότι είχε δίκιο και για τα 200 δισεκατομμύρια ότι κόστησε η διαπραγμάτευση. Ο Ρέγκλινγκ το είπε. Ο Ρέγκλινγκ το είπε. Ο Ρέγκλινγκ το είπε, επιμένω, κάντε Google. Επιμένω 100% σου βάζω στοίχημα τώρα. Ο Ρέγκλινγκ το είπε. Τα 80 του Στουρνάρα. Είπαμε εδώ, μάλιστα διαφωνούσαμε και μου έλεγες ποιος Ρέγκλινγκ και τι είναι αυτά που λέει. Παρακαλώ, εδώ ο Ρέγκλινγκ το συνεχίζουμε. Βάλτε παρακαλώ. Το βίντεο. Ο Ρέγκλινγκ το περιμένω. Να ολοκληρώσει, κυρία Σπανοπούλου. Σε ό,τι αφορά την εποπτεία, την καθαρή έξοδο και την εποπτεία την οποία συζητούμε και συζητά και ολόκληρη η κοινωνία και το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Μία ενισχυμένη εποπτεία, δεν θα μιλούσα για καθαρή ή για βρώμικη, μία ενισχυμένη εποπτεία για μένα έχει την εξής έννοια. Είμαστε 8 χρόνια στην εντατική, κύριε, και εμείς και η οικονομία μας. Θέλετε το Σεπτέμβριο να πετάξουμε τα δεκανία και να πετάξουμε τη μάσκα οξυγόνου και να βγούμε στον δρόμο να κάνουμε μαραθώνιο? Γίνεται? Σηκώνεται ο άρρωστος από την εντατική για να περπατήσει έξω? Εγώ, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτού του είδους, ότι μια ενισχυμένη εποπτεία θα μπορούσε να... Είναι μια μεταβατική περίοδος. Αυτό μόνο. Τώρα θα είναι καθαρή, θα είναι βρώμικη, δεν θα είναι ή δεν είναι. Αυτά νομίζω ότι είναι...
ότι είναι συγκρούσεις πολιτικές, mm-hmm. οι οποίες στόχο έχουν το να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Οι μεν θετικές για τον ΣΥΡΙΖΑ, αρνητικές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπανακόπουλο. Πάντως θέλουμε τον ασθενή να είναι καλά. Θέλουμε τον ασθενή να είναι καλά. Για να δούμε τον κύριο Σαγκάρη, παρακαλώ, κύριε Μπαλέρμπα. Πάντως εδώ βλέπω τη δήλωση Ρέγκλιν, 100 δις λέει κόστησε. 100 η περίοδο Βαρουφάκη. Τα 200. Εσύ μου αμφισβητούσες και αυτά τα ποσά. Τα αμφισβητούσες. Παρακαλώ, κύριε. Θέλω να πω 200 ο Βίζερ. Μισό λεπτό να εξηγήσουμε λίγο. Σε λίγο θα αναστηθεί ο κύριο Σαγκάρη. Τώρα την απάντηση σε αυτό. Τι εξηγούν. Αυτό κάνει μια προβολή στο μέλλον και λέει στην επόμενη 20ετία θα χάσουμε τόσα. Εάν πάμε και από τα προηγούμενα, όπως κάποιοι άλλοι κάναν υπολογισμό, αν κάναμε έναν υπολογισμό από το 2012 και πηγαίναμε για 50 χρόνια, θα μας κόστιζε 500 δις. Γι' αυτό λέω, είναι κουταμάρες όλες αυτές. Είναι κουταμάρες. Στα 20 χρόνια θα μας κόστιζε 100 δις. Ας αφήνουμε τις βλακίες. Πάμε στον κύριο Τσαγκάρη. Ας αφήσουμε τέτοιες βλακίες. Πάμε στον κύριο Τσαγκάρη. Γιατί το 2008 κανένας δεν φανταζόταν. Πάμε στον κύριο Τσαγκάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανε άλλες εκτιμήσεις για την Ελλάδα. Κύριε Τσαγκάρη, για να έρθουμε να προσγειωθούμε λίγο. Γιατί είμαστε τώρα ανάμεσα στον ESM, στο γερμανικό χρέος του 53 κτλ. Και εμάς μας προσγειώνει με πολύ ωραίο και πολιτισμένο τρόπο η πρώτη έκθεση με επικεφαλής στο νέο υπεύθυνο του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, τον νέο επικεφαλής, τον κύριο Κουτεντάκη, χρωστάμε πάνω από 130 δισεκατομμύρια. Πραγματικά είναι πνιγμένα τα νοικοκυριά, είμαστε πνιγμένοι. Και δεν ανέφερε βέβαια, γιατί τα 100 χοντρικά λέμε ότι είναι τα λεξιπρόσωμα προς την εφορία, τα 30 είναι προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν ανέφερε τα 100 δις και πλέον τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Δεν ανέφερε το εξωτερικό χρέος πολλών εξημών, τα οποία δεν τα γνωρίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Δάνεια δηλαδή που έχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας στο εξωτερικό, σε ξένες τράπεζες, με διάφορες διαδικασίες και τρόπους. Και το γενικότερο ιδιωτικό χρέος, δηλαδή χρέη μεταξύ ιδιωτών κλπ. Τα νούμερα είναι πολύ βαριά και δυσάρεστα. Εδώ ο κ. Κουτεντάκης, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά σε αυτή την πρώτη. Δηλαδή δείχνει, αν θέλετε, την πραγματική εικόνα, γιατί άκουσα με ενδιαφέρον πριν εδώ εκλεκτούς συναδελφούς, όπως τον κ. Λιτσογιάννη και τον κ. Μαρκόπουλο. Εδώ δεν μιλάμε με όρους τι θα μπορούσε να συμβεί. Πράγματι, θα μπορούσαν να συμβούν όλα όσα περιγράψει ο κ. Λιτσογιάννης, αυτά που δηλώνει ο κ. Ρέγκλινγκ. Θα μπορούσαν να συμβούν. Δεν τα έχουμε δει να συμβαίνουν όμως 8 χρόνια τώρα. Αυτή η περισσιοδοξία, λοιπόν, όταν ξέρουμε ότι η γερμανική πλευρά βγάζει σπηριά κατά το κοινό λεγόμενο στην έννοια της αμοιβαιοποίησης χρεών, γιατί θα γίνει κακό ξεκίνημα με την Ελλάδα που την έχουν στο βέγκο, στη γωνία και τη βαράνε. Λοιπόν, η Ελλάδα σήμερα βγαίνει από τα μνημόνια, λοιπόν, τελειώνει το πρόγραμμα, όπως θέλετε ονομάστε το, καθαρή έξοδο, καθαρή πεντακάθαρη. Το θέμα είναι ότι ακόμη μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει λυθεί ο λόγος για τον οποίο μπήκαμε στα μνημόνια. Δηλαδή, το αξιόχρεο της χώρας. Έχει ένα χρέος σήμερα, αυτή την ώρα η Ελλάδα, το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Δεν είναι βιώσιμο με παπά και κουμπάρο, με σφραγίδα των κορυφαίων οργανισμών που λέγονται Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βεβαίως τεράστια επιτυχία η χθεσινή των ελληνικών τραπεζών, αλλά περισσότερο εγώ το βλέπω και το διαβάζω σαν ψήφο στις διοικήσεις, ας πούμε στην Ατζέντα 2020 του Μεγάλου στην Πειραιώς, στη Eurobank του Καραμούζη, στην Εθνική των Στελεχών εκεί, και αν είχε πουληθεί και η Εθνική Ασφαλιστική επιτυχώς που δεν τα κατάφερε η διοίκηση, τότε τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα για την Εθνική Τράπεζα σε ό,τι αφορά τα νούμερα. Βέβαια εγώ συνεχίζω να λέω ότι η Εθνική Τράπεζα θα έχει απολέσει ένα διαμάντι, όπως είναι η Εθνική Ασφαλιστική. Γιατί να βλέπουμε το ποτήρι γύρω γύρω. Αυτό το οποίο θέλω να αποφύγουμε, κύριε Λιάτσο, πριν την ερώτησή σας, είναι να μην πάμε σε ένα νέο διχασμό. Ζήσαμε αρκετά 8 χρόνια το μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Τώρα μην τσακωνόμαστε για το μισό μνημόνιο. Εδώ λοιπόν το μνημόνιο φεύγει, αλλά η Τρόικα μένει. Αυτό είναι ο τίτλος. Για πείτε μας τώρα που είναι υγιείς οι τράπεζες και έχουν οξυγόνο αρκετό κτλ. Αυτά λένε η επιτυχία των stress test. Αυτό τι σημαίνει για την κοινωνία? Θα αρχίσουν να δίνουν κανένα δάνειο σε επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες κτλ. Θα μπορεί να κινηθεί η τραπεζική λογική, διότι μέχρι πάμε τώρα. Πάμε μισό βήμα πιο πίσω από αυτό. Παρακαλώ. Καταρχήν, με βάση την απόφαση, την διάγνωση χθεσινή, δεν καταστρέφονται για μια ακόμα φορά οι υφιστάμενοι μέτοχοι των τραπεζών. Μάλιστα. Διότι αν χρειαζόταν νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οι πρώτοι θα πλήρωναν σήμερα το μάρμαρο, με μεγάλη ζημιά, θα ήταν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Πέραν τη ζημιά που ήδη έχουν πάθει διαχρονικά
ή όποιοι έχουν πάθει. Ανέφερα πριν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον ελληνικό λαό δηλαδή, που έχασε βεβαιωμένα 43 δισεκατομμύρια το Γενάρη του 2015, με τα 25 που δεν πήραμε και δεν μπήκαμε στην ανακεφαλαιοποίηση. Μάλιστα. Αποτελούσε επιλογή αυτό. Τώρα οι τράπεζες θα αρχίσουν να δημιουργούν. Πρώτα, δημέτοχοι δεν χάνουν. Δεύτερο, αποκτούν, α, σας το εξηγήσω μετά αν θέλετε, ευχαρίστως. Δεύτερον, αποκτούν χρόνο στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, γιατί θα ήταν πάρα πολύ πιεσμένες, το οποίο σημαίνει θα δώσουν ένα πιο μαλακό μαξιλάρι στην κοινωνία, θα έχουν το χρόνο να διαχειριστούν το μεγάλο τους πρόβλημα αυτό και βεβαίως, ενδεχομένως, ανάλογα με τη συμπεριφορά του κεντρικού τραπεζίτη που λέγεται Ντράγκη, εάν δηλαδή αυτός χαμογελάσει σύμφωνα και με τις πολιτικές εξελίξεις που θα υπάρξουν κατά δήλωση Ρέγκλινγκ, αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ τις ελληνικές τράπεζες στο να συμβεί αυτό που λέτε. Να δανειοδοτήσουν την κοινωνία. Αυτό εξαρτάται. Σε πόσο χρόνο το βλέπετε αυτό να γίνεται, δηλαδή? Αυτό μπορεί να γίνει και σε ένα μήνα. Αυτό εξαρτάται. Μάλιστα. Εξαρτάται από τις πολιτικές. Είναι πολιτική διαπραγμάτευση που γίνεται, κύριε Λιάτσο. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η διαπραγμάτευση σήμερα των προβλημάτων της χώρας είναι πολιτική. Θέλουν και οι ξένοι να μας βγάλουν στις αγορές. Δεν είναι μόνο η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να σπάσει τα δεσμά, αν θέλετε, και για συμβολικούς λόγους του μνημονίου. Κακά τα ψέματα. Κύριος, ευχαριστώ πολύ. Και ξένοι. Πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο. Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, να θυμίσω μερικά κομβικά ζητήματα. Πριν θυμίσετε τα κομβικά, μου επιτρέπετε να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί είστε ο κυβερνητικός βουλευτής σήμερα εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν οι πληροφορίες, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι παρασκηνιακά η κυβέρνηση προσπαθεί να μην υπάρξουν μέτρα το 19 και το 20. Που σημαίνει να μην έχουμε μειώσει τις συντάξεις και μείωση του αφορολόγητου. Έχετε εικόνα για κάτι τέτοιο? Έχει βάση αυτό? Είναι δημοσιογραφική φαντασία? Είναι σενάρια? Παρακαλώ. Δεν είναι μόνο παρασκηνιακό, είναι και επίσημο. Παρακαλώ. Γιατί νομίζω ότι οι συζητήσεις που έγιναν και στο Euro Working Group αλλά και στο Euro Group αφέθηκε να νοηθεί ότι στην περίπτωση που πηγαίνει όπως περιμένουμε πάρα πολύ καλά η τέταρτη αξιολόγηση. Ναι. Και τα μέτρα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους προχωρήσουν. Ναι, ναι, ναι. Σύμφωνα με υποσχέσεις τις οποίες έχουμε πάρει. Και το γεγονός ότι υπάρχει πια ένα πρωτογενές πλεόνασμα του επίπεδου του 4,2, το οποίο κλείνει και όλα τα στόματα που λέγαν τα κακά σενάρια, ενεργοποίηση του κόφτη. Θυμάστε λίγο τις κριτικές που γίνονταν παλιότερα. Νομίζω ότι βάζει πάνω στο τραπέζι τη δυνατότητά μας και εφόσον βέβαια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ισορροπήσει στον τρόπο της παρέμβασής του και καταλάβει ότι όλες αυτές οι παθολογικές εκτιμήσεις που έκανε δεν πιάνουν τόπο γιατί πέφτουν έξω. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούν να συμβούν και αυτά, αλλά να μην σταθούμε σε αυτά. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι... Να μην σταθούμε σε αυτά, ξέρετε όλος ο κόσμος με αυτό ασχολείται. Ναι. Δηλαδή λέει και μία νέα τώρα λέει μείωση της συντάξης, μας έχει τυνάξει στον αέρα. Αυτό λέει ο κόσμος. Εγώ θα έλεγα τα καλά νέα να τα περιμένουμε, χωρίς όμως να ανακοινώνουμε πάντα τις προθέσεις μας ή τους ευσεβείς πόθους μας. Θα έλεγα ότι την εικόνα για το τι σημαίνει έξοδος την 21η Αυγούστου για την Ελλάδα, την έδωσε με ομιλία του στην Ελληνική Βουλή ο πρόεδρος της Κομισιόν. Ακούσαμε όλοι μας τον Γιούργκερ να μιλάει. Γιούργκερ, ναι. Να μιλάει ότι η Ελλάδα θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπως όλες οι άλλες της Ευρωζώνης. Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι το σύμφωνο δημοσιονομικής πειθαρχίας θα υπάρχει. Θα υπάρχουν και τα βαρύδια των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. Αλλά η ευθύνης χάραξης οικονομικής πολιτικής θα ανήκει στη χώρα μας. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι καλό για όλους. Γιατί φαντάζομαι ότι και η Νέα Δημοκρατία που θέλει εκλογές και οι φόφοι γεννηματά, το κίνημα αλλαγής που έβαλε ζήτημα εκλογών, δεν θα ήθελαν μια χώρα η οποία να έχει βρώμικη έξοδο. Νομίζω ότι όλοι θέλουν το καλό της χώρας και όλοι θα ήθελαν αυτά που μας είπε ο Άγχελ Γκουρία, ναι, ναι, ο πρόεδρος του ΟΣΑ, ναι, ναι, ο οποίος είπε πάρα πολύ καθαρά και εκείνος ότι, ξέρετε, οι κόποι του ελληνικού λαού βρίσκουν πια τόπο. Έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα να πορευθεί στην, μετά την μνημονιακή κυδαιμονία της εποχή με βαθμούς ελευθερίας που θα της επιτρέψουν να εκπτύξει το δικό της αναπτυξιακό σχέδιο. Και όλα αυτά νομίζω τα ζητήματα δένουν και με τις εκτιμήσεις που κάνουμε ότι τα στοιχεία και της ανακεφαλαιοποίησης που δεν χρειάζεται των τραπεζών και το γεγονός της ρευστότητας που έχουν οι ελληνικές τράπεζες, ότι δεν χρειάζεται πια από τον ΕΛΑ
να ζητάνε πρόσθετη βοήθεια όπως ζητούσαν παλιότερα. Το γεγονός ότι οι εξαγωγές πάνε καλά, ότι η βιομηχανική μας παραγωγή έχει άνοδο. Το γεγονός ναι. ότι οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα ανέβηκαν στα 4 δις την επόμενη προηγούμενη χρονιά, ότι ανακοινώνει η Deutsche Telekom 2 δις ευρώ επενδύσεις, ότι πηγαίνει καλά ο Αστέρας Βουλιαγμένης με μια επένδυση πάρα πολύ μεγάλη, άλλες μεγάλες επενδύσεις στην Ίω, στο Σκορπιό, το Ελληνικό προχωρά. Νομίζω ότι και με τα προγράμματα τα οποία ανακοινώνονται, είχε σήμερα και μια ενδιαφέρουσα ομιλία ο Πρωθυπουργός. Για τεχνολογία κλπ. Σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, με την αξιοποίηση που κάνουμε για την ανταγωνιστικότητα, για την παραγωγικότητα, για τη χρησιμοποίηση των ψηφιακών πολιτικών ακόμη και στη γεωργία και πολλές άλλες χρήσεις. Και με το γεγονός ότι υπάρχουν πια χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ναι. Το Equi Fund, το οποίο ανακοινώθηκε, δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν πάρα πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, ακόμη και χωρίς κεφάλαια, να προχωρήσουν σε ενισχύσεις για τα καινοτόμα προγράμματα τα οποία έχουν. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η καλή εικόνα πρέπει να είναι ο κοινός τόπος για όλους μας, ώστε να εκπτυχθούν τα εναλλακτικά προγράμματα. Τι εννοεί για παράδειγμα ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ακόμη και να εγκριθεί από την Κομισιόν το πρόγραμμα Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, αυτός έχει ένα άλλο σχέδιο. Ναι. Τι ανακοινώνει η κυρία Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά, βέβαια, να έχει το δικό του σχέδιο. Θέλει πρόωρες εκλογές εδώ και τώρα. Εδώ είναι το μεγάλο για να εφαρμοστεί από μια άλλη κυβέρνηση ένα άλλο σχέδιο. Ποιο είναι αυτό το άλλο σχέδιο, το οποίο στα κομβικά ζητήματα, σε αυτά που ανακοίνωσε με τη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, ότι θα δοθεί η δυνατότητα διαφοροποιήσεων όλων των πολιτικών Μάλιστα. δυνάμεων. Πάνω στο τι εννοούν εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας. Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε. Να μπορέσουν να συγκριθούν τα διαφορετικά προγράμματα. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι το τοπίο της αντιπαράθεσης της επόμενης περίοδου. Να είστε καλά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον mail από τον κύριο Μενέλαο από τους Αμπελοκήπους. Σας ευχαριστώ πολύ που το στείλατε. Πολλά μηνύματα και mail που στέλνετε δημοσιεύονται στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς, θα το είδατε και χθες Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ο κύριος Μενέλαος λέει, αυτός είναι ο καπιταλισμός, στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός Oxfam, σύμφωνα με τα οποία ο παραγόμενος πλούτος για το 2017 κατέληξε στις τσέπες του 1% των πλουσιωτέρων ανθρώπων του πλανήτη. Το 82% του παραγόμενου πλούτου για το 2017 κατέληξε λοιπόν στο 1% των πλουσιωτέρων ανθρώπων. Σύμφωνα με τον οργανισμό, η ψαλίδα ανάμεσα στους πλουσίους και τους φτωχούς αυξάνει ακάθεκτη, αφού πλέον το φτωχότερο μισό του πληθυσμού της γης έχει τον ίδιο πλούτο με τους 42 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Το μισό του κόσμου, του πληθυσμού, έχει τον ίδιο πλούτο με τους 42 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Το φτωχότερο μισό του πλανήτη δεν κέρδισε τίποτα απολύτως από τον παραγόμενο πλούτο του 2017, ενώ το 56% του παγκοσμίου πληθυσμού ζει με 2 έως 10 δολάρια την ημέρα. Οι δισεκατομμυρίοι του πλανήτη κέρδισαν πέρσι 762 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά, ποσό που αρκεί για να εξαλείψει την ακραία φτώχεια 7 φορές σύμφωνα με τον οργανισμό. Το Oxfam τονίζει πως οι μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την επιρροή τους για να εξασφαλίσουν πως οι νόμοι θα εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και θα διασφαλίζουν την κερδοφορία τους. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, χαρείτε τον, σήμερα είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίος ο σοσιαλισμός. Διαφημίσεις 2 λεπτών. Πάμε να δούμε την Κόντρα Νιούς της Τρίτης, φίλες και φίλοι. Πρώτο θέμα, 46,7 δις τα πρόστιμα στις εφορίες. Να διαγραφούν οι προσαυξήσεις και μέρος του κεφαλαίου αυτό για να αρχίσει ο κόσμος να πληρώνει 46,7 δις τα πρόστιμα στις εφορίες. Στα 130 δις ευρώ, γράφει η Κόντρα, εκτοξεύτηκαν οι οφειλές των φορολογουμένων. Εκατομμύρια πολίτες και δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις εγκλωβισμένες στο φαύλο κύκλο των ληξιπρόθεσμων που δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ εάν δεν εκδηλωθεί μια τολμηρή πρωτοβουλία. Η Κόντρα λέει να διαγραφούν οι προσαυξήσεις και μέρος του κεφαλαίου για να αρχίσει ο κόσμος να πληρώνει. Κύριε Γιάτσο, συγχαρητήρια στην Κόντρα Νιούς. Γιατί
Αυτό το θέμα το είχα θέσει εγώ πριν από 3 χρόνια με διακήρυξη και όλοι με κοιτάγανε περίεργα. Μπράβο. Διότι αν δεν προχωρήσουμε σε συσάχτια των φορολογικών βαρών να εξυγιανθούν οι πολίτες και όχι να ρυθμίσει το χρέος κλπ. Το δημόσιο, αλλά οι πολίτες, μην έχετε καμία ψευδαίσθηση. Ναι, ναι. Η χώρα δεν πάει μπροστά. Λοιπόν. Με αλυσίδες στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες, καμία χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Ευχαριστώ, κύριε Καρβούνη. Επενδυτικός προορισμός η Ελλάδα για τους Αμερικανούς επιχειρηματίες, λέει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Επενδυτικός προορισμός η Ελλάδα, λέει ο Πάιατ. Ευνοϊκή ρύθμιση για χρέη αγροτών προς τράπεζες, εφορία και ΟΓΑ. Στιγμές τρόμου για μαθητές σε σχολική εκδρομή στο Βόλο. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα αντικαρκυνικά φάρμακα. Φοβερή ιστορία. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο. Πολύ σημαντικό ζήτημα. Τεράστια ιστορία με αυτή τη συμμορία. Και αυτή είχε συμβεί επί Νέας Δημοκρατίας. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί, το πιθανότερο θα καταδικαστούν και σε 2-3 χρόνια θα βγουν έξω. Εδώ πρέπει να, ο νόμος να είναι τόσο σκληρός. Έπαιζαν με τα φάρμακα των καρκινοπαθών. Είναι δυνατόν. Και αυτοί οι άνθρωποι θα αποφυλακιστούν σε 3-4 χρόνια. Αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στην Ελλάδα των μνημονίων να παίζει με τους καρκινοπαθείς. Αφήστε, κύριε Μαρκόπουλο, να δούμε τη δικαιοσύνη. Μα τώρα κι εσείς. Να την αφήσω τη δικαιοσύνη, αλλά με τον νόμο Παρασκευόπουλου θα βγούμε σε 3-4 χρόνια. Ποια λέξη θα δικαστούν. Σιγά μην του λυπηθώ κιόλα. Σιγά και μην λυπηθώ τα τέρατα. Στη φυλακή να σαπίσουν. Να σαπίσουν στη φυλακή. Αφήστε να δικαστούν. Καλά. Το τεκμήριο της αθότητος ισχύει για όλους. Λοιπόν, δημοκρατία έχουμε, κύριε Μαρκόπουλε. Τη θυμόμαστε δεν είμαστε Ισλαμικό κράτος. Τη θυμόμαστε λακάρτη δημοκρατία, βέβαια. Όχι, έτσι, θυμόμαστε... Γιατί κάποιοι έχουν βγάλει ήδη φετφάδες για άλλες υποθέσεις. Τους έχουν αφήστε καταδικάσει όλους. Ισλαμικά τώρα, είμαστε Ελλάδα, τώρα. Ευρώπη. Λοιπόν, εγώ μιλάω για άλλα θέματα. Η Ελλάδα σύντομα θα βγει από την κρίση. Η Κίνα παρακολουθεί τις προσπάθειες της χώρας για την οικονομική ανάπτυξη και εκτιμούμε ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει να βγει σύντομα από την κρίση. Ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας Κάι Κι κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Και το άρθρο στην πρώτη σελίδα της Κόντρα, το κεντρικό άρθρο, έχει τίτλο «Ιστορίες φορολογικής τρέλας». Πάμε στον κύριο Μπαλέρμπα. Πάμε να δούμε τον κύριο Μπαλέρμπα. Αφού πω, κύριε Μπαλέρμπα, γιατί μπαίνουμε σιγά-σιγά και στο θέμα πέρα από την οικονομία και των εκλογών που ζητούν ορισμένοι. Ζητάει η Νέα Δημοκρατία εκλογές. Βγήκε η κυρία Γεννηματά, ζήτησε εκλογές εδώ και τώρα, αύριο το πρωί αν μπορούσαν να γίνουν εκλογές. Και ο κύριος Μίχαλος, ο πρόεδρος του ΕΒΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, αν τον δούμε και φωτογραφία, έχει ετοιμάσει ο κύριος Κουτσικώνας, έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, στο 105,5, και είπε ότι οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μάτωσαν, πάρα πολύ καταστράφηκαν. Όσοι βγήκαμε όρθιοι από την 8χρονη Μνημονιακή Επιτροπία, δεν επιτρέπουμε σε κανένα να τροπιλίζει την εύθραστη ισορροπία που βρισκόμαστε. Είναι, λέει, πραγματικά αξιοπερίεργο πώς πολιτικά κόμματα που πάσχιζαν να ασπαστεί ο ελληνικός λαός την αναγκαιότητα επιβολής μνημονίων, σήμερα που ήρθε η ώρα της εξόδου, αμφισβητούν, τορπιλίζουν και ως έσχατο μέσο ζητούν και εκλογές που θα επιφέρουν χαοτική κατάσταση στην αγορά και την κοινωνία. Και υποστηρίζει φωνή ο κύριος... της λογικής. Φωνή της λογικής. Και υποστηρίζει ο κύριος Μίχαλος ότι αργά αλλά σταθερά η ελληνική οικονομία ανακάμπτει. Το βλέπουμε εδώ και ένα εξάμηνο. Έχω επισημάνει και τους δείκτες που προκύπτουν όχι μόνο από στοιχεία ελληνικών οργανώσεων και στατιστικών υπηρεσιών, αλλά και από τις ανάλογες διεθνείς οργανώσεις. Υπάρχει σταθεροποίηση σε μακροοικονομικό επίπεδο. Υπάρχει ένας χρόνος μετάβασης στη μικροοικονομία, στην καθημερινότητα, περίπου 12 με 18 μήνες. Υπάρχει εδώ και ένα εξάμηνο σταθεροποίηση. Το βλέπουμε στους σημαντικούς δείκτες της προστιθέμενης αξίας που χρειάζεται το ΑΕΠ για τους αναπτυξιακούς στόχους. Κύριε Μπαλέρμπα, αυτά τα λέει ο κύριος Μίχαλος, που όπως ξέρετε, δεν ξέρω τώρα τι σχέση έχει με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μίχαλος. Δεν είναι... Και λέει αυτά τα πράγματα. Δεν έλεγε τα ίδια προεκλογικά όταν ήθελε να εκλεγεί πρόεδρος στο ΕΒΑ. Διαβάζω εδώ κάποιες δηλώσεις του για την φορολογία, ότι είναι βαριά η φορολογία που δέχονται οι επιχειρήσεις. Προφανώς τώρα ανακάλυψε ότι η φορολογία που υφίστανται οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα είναι παράγοντας ανάπτυξης. Εντάξει, όλοι μπορούμε να μεταβάλουμε απόψεις. Και εγώ μπορεί σε μερικά χρόνια να σπάζουμε τις απόψεις. Δεν το πιστεύω βέβαια. Τις απόψεις του, όχι, του τηλεθεατή μας, ο οποίος έγραψε για τον καπιταλισμό.
καπιταλισμό. Μόνο που δεν μας είπε ότι τα 2 δολάρια το μήνα είναι σε χώρες οι οποίες δεν έχουν ούτε καπιταλισμό ούτε δημοκρατία. Μίλησε για το μήνα, μίλησε για την ημέρα. Ναι, και για το μήνα υπάρχουν. Μίλησε στη Βενεζουέλα, για παράδειγμα, ναι, ναι, είναι δισεκατομμυριούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, μόνο που τα δισεκατομμύρια πέσος που τους δίνει ο Μαδούρο είναι περίπου 3 με 4 δολάρια το μήνα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι η απόψη... Αφήστε τώρα το Μαδούρο και να έρθουμε στα δικά μας. Ναι, τώρα. Να έρθουμε ο Μαδούρο μας μάρανε τώρα. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, για πείτε εκείνο, μας. Εκείνο που είναι το πιο σημαντικό είναι η πορεία που θα έχει η χώρα μας και η κοινωνία μας. Να σας ρωτήσω το εξής, γιατί το ερώτημα είναι αυτό, σαφές, καθαρό και πάρα πολύ απλό, αλλά νομίζω πολύ ουσιαστικό. Είναι δυνατόν να βγαίνουν πολιτικοί αρχηγοί τώρα που μέχρι το Eurogroup της 21ης Ιουνίου τελειώνουν όλα ουσιαστικά? Εάν πάμε καλά ως τις 21 Ιουνίου, έχει τελειώσει η έξοδος. Και να ζητάνε εκλογές εδώ και τώρα, όπως κάνει και η κυρία Γεννηματά και άλλοι. Εσείς το βλέπετε σόφρον αυτό το πράγμα, δηλαδή? Κοιτάξτε, το βλέπετε μία τοποθέτηση είναι λογικής είναι μία τοποθέτηση? Είναι μία τοποθέτηση. Να σας θυμίσω ότι πάρα πολλοί επίσης συμπολίτες μας στις δημοσκοπήσεις δέχονται ότι πρέπει να γίνουν άμεσα εκλογές. Είναι μία τοποθέτηση μέσα στα όρια του δημοκρατικού παιχνιδιού. Τώρα, εάν με ρωτάτε, βεβαίως και πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει πορεία η χώρα άμεσα. Διότι πολύ ωραία αυτά που είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Όταν λέτε άμεσα, εννοείται πριν από το κλείσιμο του Τρίτου Μνημονίου? Εγώ εννοώ. Εννοείται πριν τον Αύγουστο, όταν δηλαδή. Λέω άμεσα. Αύριο το πρωί. Είναι αύριο το πρωί και θα σας εξηγήσω γιατί. Άρα συμφωνείτε με την κυρία Γεννηματάκη? Θα σας πω γιατί όμως. Μάλιστα. Εγώ ξεπερνάω την ιστορία του Μνημονίου. Να θεωρήσουμε ότι το μνημόνιο ήταν μια ιστορική αναγκαιότητα που επευλήθη στη χώρα, όπως επιβάλλονται και πάρα πολλές ιστορικές αναγκαιότητες σε πολλούς λαούς, να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Να δούμε όμως λίγο και τις επιδόσεις της κυβέρνησης σε μη μνημονιακούς τομείς της πολιτικής. Είπε πολύ σωστά ο κύριος Γιουνκέρ ότι η Ελλάδα γίνεται ευρωπαϊκή χώρα, μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Εγώ θα του εξηγούσα του κυρίου Γιουνκέρ ότι ευρωπαϊκή κανονική χώρα με capital controls δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει επίσης χώρα ευρωπαϊκή και κυρίως πρωτεύουσα ευρωπαϊκή, που ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου της είναι άβατο προς τις δημόσιες αρχές. Και μιλάω για τα εξάρχεια. 400 κάτοικοι των εξαρχείων φτάσαν στο σημείο να κάνουν μηνυτήρια αναφορά. Αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών και να πούνε σώστε μας. Σε κανονική ευρωπαϊκή χώρα δεν συμβαίνουν αυτά. Όπως σε κανονική ευρωπαϊκή χώρα δεν συμβαίνει ούτε η γραφειοκρατία που συναντούμε σήμερα, χωρίς να υπάρχει βέβαια ευθύνη μόνο της παρούσας κυβέρνησης, γενικότερα, αλλά δεν έκανε και κάτι και η παρούσα κυβέρνηση. Κανονική ευρωπαϊκή χώρα δεν γίνεται όταν η κυβέρνηση δεν παίρνει τα μέτρα που χρειάζονται για να προστατεύσει τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Και μιλάω για τους κτηνοτρόφους, αλλά μιλάω και για άλλες δραστηριότητες. Κανονική ευρωπαϊκή χώρα δεν είμαστε όταν διαχειριζόμαστε το μεταναστευτικό με τον τρόπο που το διαχειριζόμαστε. Πήγε μετά από 3 χρόνια ο Πρωθυπουργός στη Λέσβο και έκανε διαπιστώσεις. Συγγνώμη, έχει υπουργούς, έχει υφυπουργούς, έχει γενικούς γραμματείς που μάλιστα μάλωναν όλοι αυτοί μεταξύ τους τα προηγούμενα χρόνια. Δεν τον είχαν πληροφορήσει ότι καθυστερούν τραγικά οι επιτροπές ασύλου. Δεν τον είχαν πληροφορήσει για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους χώρους φιλοξενίας των μεταναστών. Δεν τον είχαν πληροφορήσει για τα προβλήματα που έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Δεν τον είχαν πληροφορήσει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε το ΦΠΑ 24%. Είστε εκπαιδευτικός. Διδάσκεται σε εισαγωγικά η λέξη με έναν πολύ παράξενο τρόπο. Ο τρόπος που εκφέρεται τη σκέψη σας είναι πιο πολύ πολιτικός παρά λόγος εκπαιδευτικού. Είστε με την πολιτική σας ιδιότητα. Όμως εκπλήσωμαι. Είναι σαν να ζείτε μόνο τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα. Όχι, δεν είπα. Ίσα-ίσα. Ναι. Την ώρα που λέω ότι δεν σαν έχει μόνο έχει... η παρούσα κυβέρνηση ευθύνες. Αυτό έχετε να μου παρατηρήσετε. Όλα αυτά, εκτός από το προσφυγικό, το οποίο είναι φαινόμενο των τελευταίων χρόνων και για το οποίο προηγουμένως επεχείρησα να δώσω συγχαρητήρια στο πρώτο θέμα, γιατί διάβασα σήμερα ένα από τα καλύτερα ρεπορτάζ που έχω διαβάσει για το προσφυγικό. Από τα καλύτερα. Μια εικόνα που πραγματικά είναι συγκλονιστική από το βορρά, από πάνω.
Και μπράβο, συνάδελφε, πραγματικά. Λοιπόν, εκτός από το προσφυγικό, όλα τα άλλα είναι μια συνέχεια. Να ξεχάσουμε δηλαδή και δεν να πούμε διαφωνώ. Ότι όλα αυτά γίνανε τα τελευταία τρία δεν χρόνια. Δεν διαφωνώ, αλλά βελτιώθηκαν καθόλου τα πράγματα τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν πάβετε να είστε δάσκαλος επειδή θέλετε να πολιτευτείτε, έτσι. Δεν βελτιώθηκαν καθόλου τα τελευταία 3,5 χρόνια. Σας ακούνε μαθητές σας. Όχι, αυτή την ώρα σας βεβαιώ δεν με ακούνε οι μαθητές μου, γιατί πρέπει να πάνε πρωί σχολείο. Έχουν και εξετάσεις. Αλλά πιστέψτε με, επειδή εργάζομαι στην ιδιωτική εκπαίδευση, κυρία Σπανοπούλου, πιστέψτε μου ότι αν δεν ήμουν καλός εκπαιδευτικός, δεν θα εργαζόμουν. Γιατί αξιολογούμε καθημερινά και από τους μαθητές. Δεν λέω ότι δεν είστε καλός εκπαιδευτικός. Και από την διεύθυνση του σχολείου. Ερώτηση, ο πρόεδρος του ΟΣΑ, όταν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα επανήλθε από τον κρεμό. Στον οποίο... Μα, κοιτάξτε, ναι, πότε βρεθήκαμε έχει στον κρεμό, κύριε Παπαδόπουλε. Πότε σχολιάστε λίγο το συμπέρασμά του. Ότι η Ελλάδα έχει επανέλθει σε μια κανονικότητα όταν ήταν έτοιμη να πέσει. Βεβαίως, δεν διαφωνώ σε αυτό. Ναι, μετά από τρία χρόνια. Δεν το λέτε. Γιατί όμως, φτάσαμε όμως στον κρεμό. Δημιουργείται μια καταστροφική εικόνα για τη χώρα. Δεν δημιουργώ καταστροφική εικόνα. Εκείνο που λέω και μάρτυρές μας, ξέρετε κάτι, ό,τι και να πούμε εδώ. Οι τηλεθεατές μας μπορούν φυσικά πολύ εύκολα να καταλάβουν αν ισχύει ή δεν ισχύει. Εάν λέτε, για παράδειγμα, ότι δεν θα ανατρέψουμε το νομοθέτημα που ψήφισε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία το Μάιο του 2017 για μειώσεις του αφορολογίου στις συντάξεις και στους μισθούς, μακάρι να το κάνετε. Θα είναι πολύ καλό για εσείς όλους. Εσείς τι θα κάνατε, αν βγείτε εκεί. Νομίζω σας το είπα και την άλλη πάμε, φορά. Ο κύριος ας πάμε Μητσοτάκης στην υπόθεση. Περιμένετε. Ας πάμε στην υπόθεση ότι κερδίζει η Νέα Δημοκρατία σε πρόορες εκλογές το φθινόπωρο του 2018. Μάλιστα. Τι θα κάνετε την 1η Γενάρη του 2019 με τις συντάξεις. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έχει δηλώσει ο Κυριάκος ότι το τέταρτο μνημόνιο που υπέγραψε και ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν το δεσμεύει και θα διαπραγματευτεί θα μια ξεσκίσει, λύση. Θα όχι, 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 θα διαπραγματευτεί μια λύση. Κοιτάξτε, α, έτσι λέγαμε κι εμείς. Ναι, προσέξτε. Έτσι λέγαμε κι εμείς. Εσείς λέγατε όμως θα τα καταργήσετε όλα με ένα άρθρο και ένα νόμο. Ναι, ότι η πέμπτη αξιολόγηση δεν θα εφαρμόζονταν, αλλά μας ανάγκασαν να την εφαρμόσουμε. Και ίσως μακάρι και να την εφαρμόζετε. Ίσως λοιπόν, μακάρι ότι και να την εφαρμόζετε. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε. Η υπογραφή της χώρας. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Προσέξτε, όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Ξαναλέω. Κύριε Καρβούλη, αλλά εγώ να πω και κάτι άλλο. Έρχομαι. Οι μειώσεις των συντάξεων που συμβαίνουν, κύριε Παπαδόπουλε, σήμερα δεν είναι λόγω του μνημονίου, είναι του νόμου Τρακατρούγκαλου. Έτσι, εγώ διαβάζω εδώ πέρα μια σημερινή. Το 1% μείωση της κρατικής χρηματοδότησης είναι μνημονιακή επιβάρυνση. Εγώ διαβάζω, λοιπόν, θέλω να πάω παρακάτω, εγώ διαβάζω μια ερώτηση που κατέθεσαν σήμερα οι βουλευτές, 46 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και που λένε ότι ποιο είναι το ποσό της μείωσης που προκύπτει από την προσωπική διαφορά ως αποτέλεσμα του επανυπολογισμού των συντάξεων κύριων και επικουρικών. Ποιο είναι το ποσό των οικογενειακών επιδομάτων που καταργούνται για κύριες και επικουρικές αναταμείων. Mm-hmm. Ποιο είναι το ποσό της περικοπής προσωπικής μέχρι το 18%. Πόσες νέες και παλιές συντάξεις μετά τις 12/5 του 16 έχουν ήδη σε αυτές εφαρμοστεί η μείωση προσωπικής διαφοράς. Αυτές οι μειώσεις είναι ψηφισμένες από αυτή εδώ την κυβέρνηση. Κύριε Καρβούνη. Και ενδεχομένως να χρειαζόταν. Κύριε Μπαλέρμπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ακριβώς την αυταπάτη. Τέλος χρόνου, του πάμε παρακάτω. Του 15. Κύριε Καρβούνη. Μα ήταν αυταπάτη. Το Δεκέμβρη. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ, για να μιλάνε και οι υπόλοιποι. Παρακαλώ. Κύριε Γιάτσο, επειδή μελέτησα όλο αυτό το διάστημα, δεν είχα έρθει σε εκπομπή πάρα πολύ τα κείμενα της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών. Αλλά στην πρωτότυπη γλώσσα και όχι στις μεταφράσεις των ελληνικών εφημερίδων. Επιτρέψτε μου λίγο χρόνο να τοποθετηθώ σε τρία θέματα. Παρακαλώ. Τεχνοκρατικά περισσότερο παρά πολιτικά. Το ένα θέμα είναι έξοδος από τα μνημόνια. Το δεύτερο θέμα είναι ανάπτυξη, ευημερία, τραπεζικός τομέας. Και το τρίτο θέμα βεβαίως είναι οι πολιτικές επιπτώσεις του νέου τοπίου στο οποίο μπαίνουμε από το καλοκαίρι του 2018. Έξοδος από τα μνημόνια. Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Τι είναι μνημόνιο? Μνημόνιο είναι ο όρος conditionality, δηλαδή όταν σου δανείζω λεφτά, θα σου τα δανείσω αν τηρείς όρους. Αυτό είναι το μνημόνιο. Όταν πλέον δεν σου δίνω λεφτά, όπως θα συμβεί από το καλοκαίρι του 2018 σε εμάς, διότι δεν παίρνουμε λεφτά δανεικά άλλα, τότε δεν υπάρχει το θέμα του μνημονίου, δεν υπάρχουν μνημόνια. Τι υπάρχουν όμως? Από τα δημοσιευμένα κείμενα, τα οποία δεν τα είδαμε εμείς εδώ, έχουμε ένα μνημόνιο, το έχω εδώ μπροστά μου, που έχει ετοιμάσει ο ESM, ο μηχανισμός που μας δάνεισε 86 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα τελευταία, και της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 86.
Πώς? Δεν μας δάνεισε 86. Μας δάνεισε με την έννοια ότι μας ενέκρινε. Αφήστε να δούμε πώς θα πάρουμε. Έτσι. Και η και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, τα πήραμε όλα γι' αυτό, λέω να κάνουμε. Όχι, όχι. Ούτε το 25% Τσαγκάρι, τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά. Τα πήραμε όλα. Θα είμαι ξεκάθαρος. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, μνημόνιο λοιπόν για μας ετοιμάσανε δύο άλλοι οργανισμοί. Όχι να εφαρμόσουμε εμείς, να εφαρμόσουν αυτοί. Και επίσης είναι ο κανονισμός 472 του 2013. Αυτά τα δύο κείμενα θα ισχύσουν ως πλέον νέες θεσμικές καταστάσεις για την Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα από τον Αύγουστο του 2018 πλέον πάει σε μια ενισχυμένη εποπτεία βάση του κανονισμού για τις χώρες που οφείλουν, δεν έχουν εξοφλήσει το 75% των δανείων τους. Εμείς ακόμη δεν έχουμε εξοφλήσει, κύριε Λιάτσο, ούτε ένα σέντ των δανείων μας. Πόσα δάνεια έχουμε πάρει? 237 δισεκατομμύρια ευρώ από τους θεσμικούς μας εταίρους. Έχουμε πάρει το 70% του χρέους του εθνικού από θεσμικούς οργανισμούς. Α, αυτό δεν έχουμε εξοφλήσει ούτε ένα σέντ, άρα έχουμε αυτά τα δύο κείμενα που θα ισχύσουν. Τι σημαίνει απλά ελληνικά? Θα έχετε εδώ η Κομισιόν ανά εξάμηνο και θα συντάσει έκθεση. Τι σημαίνει θα συντάσει έκθεση? Θα λέει αν έχουμε δυνατότητα να πληρώνουμε το χρέος μας, αν έχουμε δυνατότητα οι τράπεζες να σταθούν μετά τα stress test για να μπορούν να χρηματοδοτούν την οικονομία και να μην χρεοκοπήσουν οι τράπεζες. Ναι, ναι. Και επίσης αν έχουμε τη δυνατότητα να μπαίνουμε σε φάση αποπληρωμής του χρέους. Αυτά θα ισχύσουν. Άρα η έξοδος από τα μνημόνια είναι πλέον οριστική και αμετάκλητη. Δεν θα... Γιατί δεν θα υπάρξουν άλλα δανεικά? Γιατί οι Ευρωπαίοι είπαν, δεν δανείζουμε άλλα λεφτά την Ελλάδα. Αρκετά θα δανειζόμαστε, λέω, όπως σε όλοι. Θα δανειζόμαστε όπως όλοι. Όχι, όχι. Θα δανειζόμαστε όπως όλοι. Όχι, δεν θα δανειστούμε άλλα. Δεν θα βγαίνουμε στις αγορές. Προσέξτε. Ναι. Άλλο οι αγορές και άλλο τα θεσμικά όργανα. Δεν λέω για τα θεσμικά όργανα. Στις αγορές θα βγαίνουμε όπως βγαίνουν όλοι. Όλα τα κράτη, μέλη της Ευρωζώνης κτλ. Εμείς, όχι, ναι. Το κάθε κράτος έχει τους δικούς του όρους. Αν εμείς εφαρμόσουμε μια. Μα έχουμε βγει ήδη στις αγορές, κύριε Καρβούνη. Σύμφωνοι. Έχουμε βγει ήδη. Σύμφωνοι. Δύο φορές. Όχι, έχουμε βγει στις αγορές, ναι, με ετήσια ομόλογα, ναι, ναι, τα οποία κρίνονται από τις αγορές με βάση τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Αν εμείς πάμε. Και με 7 ετή και τα λοιπά. Έχουμε βγει. Αν εμείς, ένα. Αν εμείς, ναι, πάμε σε μια υγιή δημοσιονομική κατάσταση, οι αγορές θα μας δανείσουν με επαρκώς. Όλα αυτά θα φανούν τώρα. Τα υπόλοιπα είναι εικασίες που κάνουμε και υποθέτουν. Εδώ όμως αυτά τα όργανα και τη νέα ενισχυμένη εποπτεία εκκρεμεί ένα σημαντικό ζήτημα που το είπε ο κύριος Τσαγκάρης. Παρακαλώ. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η βιωσιμότητα του χρέους. Με βάση την ανάλυση που αυτό υπάρχει... Αυτό που είπε ο κύριος Ρέγκλιν με το παράδειγμα της Γερμανίας, πώς το βλέπετε αυτό? Πώς τη βλέπετε, πώς την αξιολογείτε? Προσέξτε. Αυτή την είδηση. Η δυνατότητα να αποπληρώσει. Ότι όπως η Γερμανία ξεπλήρωσε το 2010 λεφτά που χρωστούσε για χρέος του 53. Μας δείχνει, λέει, αυτή η εμπειρία από υπερχρεωμένες χώρες όπως ήταν η Γερμανία το 1953, ότι και η Ελλάδα μπορεί να αποπληρώσει το χρέος της. Ο κύριος Ρέγκλης, τι σημαίνει τώρα αυτό? Λέει ότι το συμφέρει. Ότι δεν είναι ένα μήνυμα για ελάφρυνση. Συζητιέται αυτό. Μήνυμα για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Αυτό δεν καταλαβαίνετε? Κύριε Καρβουνή, συζητείται αυτό το ελάφρυνση ζήτημα. Του... Ναι. Η παράταση της αποπληρωμής του χρέους από τα 32,5 χρόνια στα 50. Αφήστε να μιλήσουμε. Συνεχίστε. Αλλά να μην αγνοείτε την πραγματικότητα. Γιατί αυτό που έγινε για τη Γερμανία στη σύνοδο του Λονδίνου του 1953. Αυτή η εξυπηρέτηση της Γερμανίας. Δεύτερον, μπορεί να γίνει και για την Ελλάδα, κύριε Καρβούνη, γιατί αδικείται τη χώρα. Εκκρεμεί, κύριε Λιάτσο, η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Το είπε ο κύριος Τσαγκάρης. Θα δούμε. Προσέξτε λοιπόν ότι μιλάμε για 237 δισεκατομμύρια ευρώ. Κύριε Καρβούνη, ερώτηση. Είναι καλό ότι τελειώνει το πρόγραμμα στις 21 Αυγούστου και βγαίνουμε στις αγορές? Θα μπορούμε να βγαίνουμε χωρίς να μας κάνουν κουμάντο άλλοι? Αυτό, ναι, είναι θετικό. Ναι. Είναι θετικό. Συνεχίστε. Πάμε λοιπόν στο ζήτημα τώρα της βιωσιμότητας του χρέους. Αυτό είναι σημαντικό διότι πρέπει να το παραλληλήσουμε με τη βιωσιμότητα του ιδιωτικού χρέους που είναι κυρίως τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, ναι, 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 οι πολίτες προς το κράτος. Εδώ δεν λέμε, μιλάμε για 130+ δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν. Και μιλάει εδώ αυτά... η Κόντρα Νιούς που έχει εύστοχα πολύ πρώτο θέμα αυτό, μπράβο, ότι τα 46,7 δις από τα 130 είναι πρόστιμα στις εφορίες. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πρόστιμα τα 50, δηλαδή κοντά στα 50 δις από τα 130, είναι πρόστιμα στις εφορίες. Ανακοίνωση κυβέρνησης. Δηλαδή... Ανακοίνωση κυβέρνησης θα ξεκινήσει από τους αγρότες. Αυτό που λέει σήμερα. Ακριβώς. Παρακαλώ. Από τους αγρότες. Ναι. Κύριε Σπανοπούλου, μισό λεπτό. Προσέξτε. Είναι κρίσιμο το δημοσίευμα της Κόντρα Νιούς.
Εγώ προσωπικά και επειδή είμαι στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα και το ερώτημα που μπαίνει βασικά στην κυβέρνηση? Μήπως η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι τα χρήματα που οφείλουν οι Έλληνες πολίτες είναι εγγύηση αποπληρωμής του χρέους? Αν συμβαίνει αυτό και δεν έχει δυνατότητα να πράξει αυτό το οποίο λέει Contra News, έχουμε πρόβλημα, κύριε Γιάτσο. Αυτό θα φανεί στο μέλλον. Δηλαδή, αν έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και λέει ότι όλα. Ερώτηση. Εσείς που τα ξέρετε τα οικονομικά καλά, ερώτηση. Σήμερα που μιλάμε, η οικονομία είναι σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο που μιλούσαμε πάλι μαζί? Ναι. Έτσι, μπράβο. Θα σας πω ένα παράδειγμα γι' αυτό, γιατί ναι, είναι το θέμα μου. Εσείς τα λέτε θεωρητικά καλά, κάνετε, διότι είστε επιστήμονες, οικονομολόγος. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Εγώ ρωτάω δύο πράγματα και παίρνω τις απαντήσεις από εσάς, τις παίρνω. Εσείς τα λέτε. Είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είναι αλήθεια. Είμαι στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα έγινε μια σημαντική επένδυση ενός εφτάστερου ξενοδοχείου. Επένδυση 110 εκατομμύρια ευρώ. Πώς λέγεται εκεί η περιοχή, θυμίστε μας. Στην περιοχή Δασιά Κερκύρας. Δασιά Κερκύρας, ναι. Ένα παλιό ξενοδοχείο. Το μετέτρεψαν σε χρόνο ρεκόρ σε επτάστερο ξενοδοχείο. Παλιό. Έχει κρατήσεις και full κρατήσεις μέχρι full κρατήσεις μέχρι το 2020. Mm-hmm. Προσφέρει πολλά και 110 εκατομμύρια ευρώ επένδυση. Αυτό επίσης φαίνεται και άλλη επένδυση στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κέρκυρα. Ναι. Ένα παράδειγμα, σας λέω απλά μια μικρή. Και ολοκληρώνεται σιγά-σιγά. Αφήστε όμως λίγο να σας πω και τα υπόλοιπα που είναι πολύ σημαντικά, νομίζω. Εγώ θέλω να πω αλήθειες. Πέραν της πολιτικής τεκμηρίωσης. Ναι. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Άρα υπάρχει προοπτική ανάπτυξης με ατμομηχανή τον τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να στηριχθεί. Όμως, κύριε Λιάτσο, πρέπει να στηριχτούν οι πολίτες, οι οποίοι είναι η εγγύηση αποπληρωμής του χρέους. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Οι πολίτες, αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα φορολογικά βάρη, τα οποία είναι ήδη πολύ μεγάλα, τότε η δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους είναι δυσβάσταχτη και τότε θα αποδειχτεί αυτό που λέει ο κύριος Τσαγκάρης, ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο. Άποψή μου, πρέπει να τα σταθμίσουμε πολύ προσεκτικά ως κυβέρνηση και να στηριχτούμε σε συγκεκριμένες μελέτες. Διότι η αποπληρωμή του χρέους δεν θα πάει για ένα χρόνο. Θα πάει στο πέρας 45 ετών, κύριε Γιάτσο. Συγκροτήθηκε η ειδική γενική γραμματεία. Έχει μεγάλη. Ειδική γενική γραμματεία διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Αφήστε με στον αντίγιο. Και με πάρα πολύ καλούς. Κύριε Παπαδόπουλε, όμως, να απαντήσετε εσείς ως κυβέρνηση, έχετε τις προσαυξήσεις δεσμευμένες για την εξόφληση του χρέους και γιατί δεν τις αφαιρείτε αμέσως, εδώ και τώρα? Τα 46,7 δισεκατομμύρια, κύριε Γιάτσου, που λέει η Contra News, εδώ και τώρα μπορούν να αφαιρεθούν. Μόνον αν έχουν τεθεί ως collateral εγγύηση στο χρέος. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Μάλιστα. Πάμε στον τρίτο τομέα, το πολιτικό. Μέσα σε αυτό το τοπίο λοιπόν που θα βαδίσουμε μετά τον Ιούνιο του 2018, που είναι κρίσιμος, ναι. Που μπαίνει ο τραπεζικός τομέας. Πρέπει οπωσδήποτε μετά τα stress test να αρθούν τα capital controls από τις τράπεζες. Τι εμποδίζει να αρθούν? Η μη επιστροφή των εξαχθέντων κεφαλαίων την πενταετία 2009-2014. Πόσα βγήκαν? 180 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δεν επιστραφούν στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα κεφάλαια αυτά, κύριε Λιάτσο, δυστυχώς οι τράπεζες δεν μπορούν να έχουν τις απαραίτητες εκείνες εγγύησεις. Που αν έρθουν τα capital controls και πάνε όλοι οι καταθέτες να εισπράξουν τις καταθέσεις τους, θα μπορεί να τις πληρώσει. Και αυτό είναι κρίσιμο, κύριε Λιάτσο, διότι να άρουμε τα capital controls. Μάλιστα. Και να πάμε σε ένα σοκ χρεοκοπία τραπεζών είναι πολύ κρίσιμο. Και το τελευταίο, και κλείνω, κύριε Λιάτσο, κλείστε, να μην σας απασχολήσουμε όλο τον χρόνο, είναι το πολιτικό ζήτημα. Εμείς στην Ένωση Κεντρών κατηγορηθήκαμε πολλές φορές και λιδωρηθήκαμε. Εσείς έχετε μείνει 6 βουλευτές, έχουν μείνει στην Ένωση. Ήσασταν 9 λίγη και έχει φύγει το 30%, έχει αποχωρήσει από τον κύριο Λεβέντη. Τι συμβαίνει όμως εκεί πέρα? Τον πολιτικό αμοραλισμό της εποχής δεν μπορούμε εμείς να τον αλλάξουμε σε μία νύχτα. Υπάρχει πολιτικός αμοραλισμός, κύριε Λιάτσο. Εντάξει, αυτό είναι μια εξήγηση. Εκλέγονται με μία αλφα σημαία και με μία αλφα ιδεολογία και καταλήγουν σε μία β' σημαία και μία β' ιδεολογία. Αυτό είναι φαινόμενα των καιρών του αμοραλισμού, της διαφθοράς και της εξέλιξης που είχαμε της χρεοκοπίας. Και κλείνω, κύριε Λιάτσο, γιατί μας κατηγορήσατε πολλές φορές στην Ένωση Κεντρών ότι όλα τα ίδια λέμε. Εγώ δεν σας κατηγορώ. Άρθρο του Βήματος, Κυριακή 20 Μαρτίου 1932. Τι λέει? 1932. Ακριβώς. Ήταν η ημέρα της χρεοκοπίας. Ναι. Ήταν η χρεοκοπία υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ναι. Και λέει, μόνον κυβέρνηση εθνικής συνεννοήσεως μπορεί να δώσει τις λύσεις.
Και προσέξτε. Άρα εσείς θέλετε εθνική. Είμαστε εσείς θέλετε εκλογές τώρα. Θέλετε δεν είναι τι θέλουμε εμείς. Εμείς, κύριε Λιάτσο. Εκλογές θέλετε τώρα. Η Ένωση Κεντρών θέλει εκλογές τώρα. Να σας πω, να σας πω. Προέχει η Ελλάδα. Και η λύση στα προβλήματα δεν είναι εκλογές. Καλά κάνετε σε αυτό. Δεν είναι εκλογές. Η λύση είναι κυβέρνηση εθνική συνεννοήσεως. Σύμφωνοι. Εκλογές θέλετε εσείς τώρα. Για μας δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση. Ο κύριος Λεβέντης μίλησε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Δημόσια. Έχει δεν ζήτησε εκλογές. Μίλησε για αποστασίες. Μίλησε για αποστασίες και είπε ότι δεν φταίνε μόνο αυτοί που φεύγουν από τα κόμματα, φταίνε και αυτοί που τους δέχονται. Αυτό είπα. Να δείξει ο κ. Τσαγκάρης ένα. Να δείξει. Ναι. Διαβάζω τώρα το πρώτο θέμα. Δήλωση του Προέδρου κ. Λεβέντη. Άσχετος και αφελής ο Τσίπρας. Ένα. Και δύο. Προτιμώ να πεθάνω από το να στηρίξω κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι προ 5 λεπτών. Εμείς συνεννόηση δεν βλέπουμε. Επειδή κύριε Καρβούνη είστε ένα σοβαρό άνθρωπο, ποια εθνική συνεννόηση με τον βουλευτή σας, τον κύριο Φωκά, που φώναζε πάνω στη Θεσσαλονίκη αυτά τα έσχη και ο πρόεδρός σας δεν τον έχει καταδικάσει ακόμα. Κάτι λέει ο κύριος Μαρκόπουλος. Ξαναπείτε το αυτό. Επειδή μιλάτε και σας ακούω πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον, βουλευτής δικό σας πάνω στη Θεσσαλονίκη έλεγε να καεί το ότι η Βουλή και ο πρόεδρός σας δεν τον έχει καταδικάσει ακόμα. Εσείς την αυτοκριτική σας στο κόμμα σας θα την κάνετε και πολύ σωστό. Ο Εμίλιος είπε κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε για την Ένωση Κεντρών. Ένας-ένας οι βουλευτές της φεύγουν. Η πρότασή της λοιπόν φαίνεται ότι δεν πείθει ούτε την ίδια της την πρώην και κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δείχνετε ένα δρόμο, όμως και το κόμμα σας έχει πολλά προβλήματα. Κοιτάξτε. Και επειδή ακούω συνεχώς για να το ολοκληρώσω, να τοποθετηθείτε. Ο κύριος Λεβέντης διαρκώς κατηγορεί, καταγγέλει κτλ. Για τον κύριο Φωκά, το βουλευτή του που έκανε το πρωτοφανές να υβρίζει το κοινοβούλιο, το πρωτοφανές. Και να διχάζει τον Έλληνα, ποντάροντας τα χαμηλά ένστικτά του με τη διχασμό βορρά-νότου, δεν τον είδαμε να τον καταδικάζει. Εσείς τον καταδικάζετε τον κύριο Φωκά για αυτά που είπε. Κοιτάξτε, εμείς σαν Ένωση Κεντρών καταδικάζουμε κάθε φωνή, η οποία είναι φωνή μη δημοκρατική, η οποία είναι φωνή μη ευρωπαϊκή, η οποία είναι φωνή μη διαδικασιών να οδηγήσουν σε εθνική συνεννόηση. Είμαστε υπέρ της εθνικής συνεννοήσεως, αν υπάρχουν και ατυχείς στιγμές. Σε ατυχείς εκφράσεις δεν νομίζω ότι πρέπει να κόβουμε κεφάλια. Μάλιστα. Πιστεύω, κλείνω κύριε Γιάτσο, πιστεύω ότι οι θεσμοί πρέπει να στηρίζονται, αλλά πιστεύω και οι θεσμοί αυτονόητο είναι να πράττουν τον κανόνα της δικαιοσύνης και τον κανόνα της δημοκρατίας, ώστε οι πολίτες να ευημερούν και όχι να δούμε τους πολίτες σε χαροκοπία. Να είστε καλά. Κυρία Αθηνά, λέτε εγώ περιμένω 1,5 χρόνο να πάρω τη σύνταξη κυρίας. Δεν έχω να ζήσω, πόσο πια θα περιμένω. Κύριε Κώστα από Θεσσαλονίκη, να είστε πάντα καλά. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα που τηλεφωνήσατε στη Σοφία στο 210-3489-008. Κύριος Δημήτρης από Θεσσαλονίκη επίσης. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου και περιμένω 3 χρόνια να πάρω το επικουρικό. Κυρία Αγγελική επίσης από Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο να καθαρογράφονται οι δικαστικές αποφάσεις. Κάνουν 2 και 3 μήνες. 2 και 3 μήνες ίσως είναι και λίγο. Κάνουν πολύ περισσότερο μερικές φορές. Κύριος Βασίλης από Νέα Σμύρνη. Ήρθε χαρτί από το επικουρικό των πετρελαίων ότι το επικουρικό θα κοπεί κατά 15% από 1η Μαΐου. Κύριε Σωτήρη από Γερμανία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τηλεφωνήσατε. Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι δημοσιογράφος εκεί που είναι στην εφημερίδα. Οπότε το ερώτημα που μου λέτε να του κάνω δεν θα το κάνω. Διότι δεν είναι υπεύθυνος ο κύριος Μαρκόπουλος για αυτό που ρωτάτε. Πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και συνεχίζουμε με τον κύριο Μαρκόπουλο, συνεχίζουμε με τον κύριο Λιτσογιάννη. Μπαίνει το θέμα των εκλογών, φίλες και φίλοι. Εδώ υπάρχει και τοποθέτηση σήμερα του κυρίου Τζανακόπουλου, του εκπροσώπου της κυβέρνησης, ο οποίος λέει ότι το κίνημα αλλαγής, φόφη γεννηματά κτλ., συγκλίνει στη ρητορική της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε αναλυτικότερα μετά τις διαφημίσεις. 2 λεπτά διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Για ακούστε τι κάνει, φίλες και φίλοι, η Siemens. Κύριε, είμαστε στον αέρα, κύριε. Παρακαλώ πολύ, ψυχραιμία, ηρεμία, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, η Siemens στέλνει 30.000 εργαζόμενους σε αναγκαστική άδεια. Με ένα ασυνήθιστο βήμα, η Siemens, για να μειώσει την πτώση των κερδών στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έστειλε 30.000 εργαζόμενους τους σε υποχρεωτική άδεια μιας εβδομάδας, γράφει η Die Welt, η γερμανική εφημερίδα. Ανέστειλε στο πλαίσιο αυτό η γερμανική εταιρεία παγκοσμίως τις δραστηριότητές της στον τομέα της παραγωγής για μια εβδομάδα.
Από τους 30.000 εργαζόμενους, σχεδόν η μισή είναι στη Γερμανία. Εκπρόσωπος της Siemens απέδωσε την κίνηση αυτή στη συνεχιζόμενη πρωτοφανή κατάρρευση της αγοράς στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το φθινόπωρο του 2017 η Siemens είχε ήδη ανακοινώσει παγκοσμίως την περικοπή 6.900 θέσεων εργασίας, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, καθώς και το κλείσιμο εγκαταστάσεων στην Ανατολική Γερμανία. Αυτά τα κάνει η Siemens. Κυρία Σπανοπούλου, έρχομαι, Δημητρή. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αυτός, όχι, είναι κάτι θέλατε να πείτε για την ιστορία με τα αντικαρκυνικά φάρμακα. Με τα φάρμακα. Παρακαλώ. Να δείτε πόσες απολύσεις θα κάνει και πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν από την Novartis όταν βγει το πόρισμα και όταν καταδικαστεί η Novartis από τις αμερικανικές αρχές. Δεν μιλάω για το ελληνικό κομμάτι, μιλάω για τα. Λοιπόν, αυτός είναι ο καπιταλισμός που λέγαμε στην αρχή. Πόσοι απολύονται από τις τράπεζες τώρα και πόσα υποκαταστήματα θα κλείσουν. Για δείτε το αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω για τα φάρμακα και τα αντικαρκυνικά είναι ότι αυτό γινόταν πολλά χρόνια. Το γεγονός ότι γίνει αποκαλύφθηκε. Κοιτάξτε, εμείς που έχουμε ασχοληθεί με την κοινωνική ασφάλιση ξέρουμε τι γινόταν, το πάρτι που γινόταν στην υγεία και στα φάρμακα. Και τα φάρμακα στα πηγάδια και τα φάρμακα που πουλιόντουσαν στις ανατολικές χώρες κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι μια επιτυχία το ότι το κύκλωμα αυτό αποκαλύφθηκε τώρα. Όμως το κύκλωμα αυτό. Έχει πολύ ουρά το κύκλωμα, μου λένε. Ότι έχει πάρα πολύ ουρά αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Δεν μπορεί η νοσοκόμα να δουλέψει μόνη της, ούτε ο φαρμακοποιός μόνος του, ούτε ο γιατρός μόνος του. Είναι όλοι μαζί. Πολύ ωραία. Αυτοί όμως που το έκαναν αυτό δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αν εδώ και 5 χρόνια, αν εδώ και 10 χρόνια, εδώ και 3 χρόνια, κύριε Παπαδόπουλο, για να βάλω και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα, είχαμε μια εθνική πολιτική στο φάρμακο και συγκεκριμένα στο νοσοκομιακό. Γιατί 5.000 και 7.000 ευρώ έχει το φάρμακο το αντικαρκυνικό. Τα υπόλοιπα τα αντιβιωτικά με τα 20 ευρώ το κουτάκι τα αφήνω στην άκρη. Αυτά τα φάρμακα όμως, τα πολύ σημαντικά φάρμακα, παραμένουν στις φαρμακαποθήκες του ΕΟΠΗ, των νοσοκομείων, χωρίς ηλεκτρονική, λογιστική καταγραφή και αποθήκη. Είναι ευθύνη λοιπόν και της τωρινής κυβέρνησης και της προηγούμενης ότι δεν έχει λογιστικοποιηθεί η ετικέτα του ΕΟΦ. Στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ και στα φαρμακεία των νοσοκομείων το φάρμακο είναι ακόμα μπάτε σκύλι αλέστε και αλεστικά μη δίνεται. Γι' αυτό και έγινε αυτό. Ο ΕΟΦ οργανώνεται και ευτυχώς. Ναι, οργανώνεται νικά και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι. Κύριε Μαρκόπουλε, θα δώσω εσάς. Έχετε καθυστερήσει πάρα πολύ στο φάρμακο. Πρώτον, τι λέτε για αυτό που είπε και ο κύριος Σκουρλέτης σήμερα στη συνέντευξη στον Νίκο του Χατζηνικολάου στο Real FM για το σπάσιμο της Β' Αθηνών σε 3. Τι πιστεύετε ότι γίνεται, διότι εδώ πέρα βγήκε η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με κύκλους και τα λοιπά και λένε ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν συνέχως εμπόδια για να μην φτάσει να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δίνουν διάφορες εξηγήσεις. Πάντως είναι μια πολύ παλιά ιστορία αυτή η συζήτηση για το σπάσιμο της πελώριας Β' Αθήνας. Νομίζω ότι η συζήτηση για τις πρόορες εκλογές έχει. Και έβαλε και το θέμα της απλής αναλογικής, βέβαια, που χρειάζεται 200 ψήφους για να γίνει σε αυτές τις επόμενες εκλογές, διότι ούτως ή άλλως η απλή αναλογική θα είναι από τις μεθεπόμενες εκλογές. Νομίζω ότι η συζήτηση, Εμίλια, για τις πρόορες εκλογές έχει ξεκινήσει και δεν έχει ξεκινήσει μόνο πλέον από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δηλαδή ή της φόφης γεννηματά που έθεσε το ζήτημα προημερών ή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ένα σχόλιο σε αυτό θα θέλαμε να ακούσουμε από σένα, Δημητρή. Ναι, βέβαια. Για την κυρία Γεννηματά, αυτό που είπε. Πώς το βλέπεις, δηλαδή. Κυρία, για να το απαντήσω κατευθείαν. Παρακαλώ. Νομίζω ότι η κυρία Γεννηματά βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο το τελευταίο διάστημα. Την ατζέντα την έχει καθορίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έπεται. Ακολουθεί διαρκώς η κυρία Γεννηματά. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι έχει μπλοκάρει το κίνημα αλλαγής. Έχει διαψεύσει τις ελπίδες που δημιούργησαν οι 200.000 ψηφοφόροι μέσα στους προηγούμενους μήνες. Και παρακολουθούμε μία κόπωση. Επίσης, η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον κεντρό χώρο αποδίδει, κατά τη γνώμη μου, δημοσκοπικά καρπούς. Φαίνεται λοιπόν ότι το κίνημα αλλαγής αναγκάζεται να ακολουθήσει άλλη στρατηγική. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του κ. Σκουρλέτη ή τα δημοσιεύματα της Αυγής, νομίζω πλέον ότι πάμε κανονικά, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, σε μια προεκλογική περίοδο η οποία θα έχει κατάληξη στο φθινόπωρο. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι έχει ένα αφήγημα. Δε, ποιο είναι το αφήγημα της κυβέρνησης? Θα πάμε να βγούμε από τα μνημόνια το καλοκαίρι. Άρα έχουμε ένα λαμπρό μέλλον μπροστά μας. Αυτό λοιπόν πολιτικά πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να το πουλήσει μέσα στο επόμενο διάστημα. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο το να φύγουμε μετά το 2019 και να πάει ο Αλέξης Τσίπρας εκλογές. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση τεχνητά κλιμακώνει και με το δημοσίευμα της Αυγής και με τον κύριο Σκουρλέτη
και με τις δηλώσεις του κυρίου Ξηδάκη σήμερα στο τηλεοπτικό σταθμό SBC, ναι, ο οποίος λίγο πολύ τι μας είπε, ότι από τον Αύγουστο και μετά δεν είναι προώρες εκλογές. Έτσι το ερμηνεύετε εσείς, έτσι την ερμηνεύετε τη δήλωση του κυρίου. Εγώ νομίζω ότι πλέον αρχίζουν οι σοβαρές συζητήσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογές το φθινόπωρο. Για να δούμε πάλι. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Άρεσε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, ναι. Κύριε Λιάτζο, οι πρόορες εκλογές ποτέ δεν τις προετοιμάζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν τις προαναγγέλει. Ο κ. Τσίπρα. Ναι, βεβαίως. Κύριε Μπαλέρμπα, αν θέλετε, παρακαλώ. Ότι ο σχεδιασμός μας είναι ένα σχέδιο ανασυγκρότησης για την βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη που θα κρατήσει μέχρι το φθινόπωρο του 2019, ώστε να πάμε να παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα μας μπροστά στον ελληνικό λαό και να του πούμε να συγκρίνει και να αποφασίσει για το ποια πολιτική θέλει να οδηγήσει τη χώρα σε αυτό που είναι η δίκαιη ανάπτυξη. Εσείς, κύριε Παπαδόπουλο, τώρα με την ευκαιρία. Να κάνω και εγώ το ερώτημα. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής τον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί είναι ένας σοβαρός πολιτικός και πάντα τα λόγια του τα ζυγίζει. Πιστεύετε εσείς δηλαδή ότι το Μάιο του 2019 θα πάει σε ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ με τον φόβο τη χαλαρή ψήφου? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα μέλη. Ναι, συνέχισε, Δημητρή. Όπου ενδεχομένως θα δει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι χειρότερο από τις εθνικές εκλογές. Πιστεύετε δηλαδή ότι το Μάιο του 19 ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις ευρωεκλογές? Θα αφήσει δηλαδή να πάει σε μια ενδεχόμενη ήττα και με μεγάλη διαφορά? Δεν ξέρω τι διαφορά, αλλά τέλος πάντων μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να φλερτάρει και με ποσοστό κάτω από 20% λόγω της χαλαρής ψήφου των ευρωεκλογών. Και θα πάτε τον Οκτώβριο του 19 σε εθνικές εκλογές. Πολιτικά αυτός ο σχεδιασμός, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο δύσκολο να βγει. Να σας πω λίγο πολύ καθαρά τη γνώμη μου. Νομίζω ότι το πεδίο των ευρωεκλογών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η παράμετρος της παρέμβασης του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να υπάρξει αλλαγή των συσχετισμών δυνάμεων στην Ενωμένη Ευρώπη που θα επιτρέψει να ξεφύγουμε από τη σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία η οποία είναι ανελαίτη και η οποία για πάρα πολλούς σχηματισμούς ακόμη και για τους σοσιαλδημοκράτες αποτελεί έναν παράγοντα με τον οποίο θα θέλανε να υπάρξει ένα ευρύτερο πεδίο συμμαχιών. Θέλουμε λοιπόν με καθαρή την ευρωπαϊκή μας πολιτική να πάμε το Μάιο και ο ελληνικός λαός να αποφασίζει για το τι παράταξη, το τονίζω αυτό, θα ψηφίσει στις ευρωεκλογές ώστε να έχει εκείνο το προσδόκιμο από την αλλαγή πολιτικής στην Ενωμένη Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ ευχαριστούμε, σημαντικό, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης από τα Λιώσια λέει αν κάνει η κυβέρνηση εκλογές πριν την άνοιξη του 19, το θεωρώ αυτοχειρία. Η κυρία Κατερίνη από Κάλυμνο. Εμείς πώς θα ξεπληρώσουμε, από πού θα κάνουμε αφέμαξη, όπως έκανε η Γερμανία, για να ξεπληρώσουμε το δανεισμό μας. Κύριος Θεόδωρος από Κατερίνη, πώς φτάσαμε στη χρεοκοπία της χώρας. Αυτό είναι αιώνια απορία. Και ένα πολύ ενδιαφέρον mail από τον κύριο Κώστα από το Περιστέρι, με τίτλο «Να τη χαίρεστε». Γίναμε ευρωπαϊκή χώρα με κάπνισμα σε κλειστούς χώρους. Γίναμε ευρωπαϊκή χώρα με γεμάτα πεζοδρόμια από γιο ταχύ. Γίναμε ευρωπαϊκή χώρα με μπαρ και καφέ σε κατοικημένες περιοχές. Εμείς τα Τρίκαλα πάντως έχουμε ζώνη κατά του καπνίσματος. Γίναμε ευρωπαϊκή χώρα με τις κομμένες εξατμίσεις από τα μηχανάκια. Γίναμε ευρωπαϊκή χώρα με κανιβάλους οδηγούς στους δρόμους. Εάν αυτά και πολλά ακόμα δείχνουν ότι γίναμε ευρωπαϊκή χώρα, αυτή τη χώρα λέει να τη χαίρεστε, λέει ο κύριος Κώστας από τον Περιστέρι. Συνεχίστε, κύριε Μαρκοπούλε. Όχι, αυτό λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πλέον το θέμα των πρόωρων εκλογών, των εκλογών κατά τη γνώμη μου το φθινόπωρο έχει ανοίξει. Καλό θα είναι να... Εσείς θέλετε εκλογές τώρα, κύριε Μαρκόπουλε, ή πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε, αν πάμε σε πρόωρες εκλογές, μετά το κλείσιμο του Τρίτου Μνημονίου? Μετά την έξοδο, δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι τον κύκλο της η κυβέρνηση αυτή τον ολοκληρώνει. Βαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, νομίζω, και εγώ θα κινηθώ στην άποψη Ξηδάκη, ότι από εκεί και πέρα νομίζω ότι από τον Αύγουστο και μετά ο ελληνικός λαός πρέπει να τοποθετηθεί. Ο κύριος Ξηδάκης, μιας και το λέτε, κύριε Μαρκόπουλε, να θυμίσουμε τι είπε ο κύριος Ξηδάκης. Ρωτήθηκε σχετικά με τα αιτήματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που θέλουν εκλογές και λέει τα όσα ζητά άμεσα η κυρία Γεννηματιά, δείξτε και φωτογραφία τον κύριο Ξηδάκη, τα όσα, ευχαριστώ πολύ, τα όσα ζητά άμεσα η κυρία Γεννηματά αδικώντας και τον εαυτό της φτάνουν στα όρια της φεδρότητας που ζητά οι εκλογές τώρα. Εκλογές δεν είναι δυνατόν να γίνουν πριν το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο. Η Νέα Δημοκρατία το θέτει διαφορετικά. Μετά τον Οκτώβριο, οτιδήποτε γίνεται μετά το τέλος του προγράμματος δεν είναι πρόωρο.
Μετά τον Οκτώβριο. Να ρωτήσω και εγώ κάτι τον κύριο Μαρκόπουλο. Να ρωτήσατε, ναι. Το ζήτημα της συζήτησης στο Κοινοβούλιο, αλλά και στην κοινωνία, της στρατηγικής του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, δεν πρέπει να το προβάλλουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Και εδώ θα έλεγα, και να σας ρωτώ και γι' αυτό, ότι σε αυτό το ζήτημα η κυρία Γεννηματά φαίνεται να έχει δίκιο. Ότι πρέπει να συζητηθεί με μεγάλη επάρκεια και στη Βουλή και με δημόσιες συζητήσεις, ώστε να ξέρουμε ποιο ακριβώς σχέδιο προτείνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για τη διάσωση της χώρας, για την βιώσιμη ανάπτυξή της. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση που πρέπει να προηγηθεί. Όμως το Eurogroup καταθέσατε, κύριε Παπαδόπουλε, το οποίο όμως αυτό το σχέδιο δεν το διαβουλευτήκατε ούτε με τις παραγωγικές δυνάμεις ούτε με την αντιπολίτευση. Κανένας δεν ξέρει τι ήταν αυτό που καταθέσατε στο Eurogroup και απορρίφθηκε από ό,τι μαθαίνουμε. Και παράλληλα παρακολουθούμε και τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών σας να διαφοροποιείται από κεντρικές θέσεις και μας προβληματίζει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Έχετε 2 έως 3 γραμμές μέσα στο σώμα σας για το μέλλον. Κύριε Λιάτσο, επειδή αφορά ενημέρωση όμως, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης το οποίο παρουσιάστηκε στις 27 Απριλίου στο Eurogroup έχει γίνει αποδεκτό από τη συνεδρίαση του Eurogroup. Είναι αλήθεια. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Και τι προβλέπει αυτό το σχέδιο, κύριε Παπαδόπουλο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Πάμε στον κύριο Λιτσογιάννη, παρακαλώ πολύ. Καταθέτω και εγώ την αγωνία μου να συζητηθεί με επάρκεια, προκειμένου όλοι να ξέρουμε πώς πορεύεται. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λιτσογιάννη, ακούστε τι γίνεται. Ακούω, Εμιλή. Πασόκ, κυρία Γεννηματά, κίνημα αλλαγής τώρα. Στο Πασόκ το ξεχάσαμε. Ζητάει εκλογές εδώ και τώρα. Ζητάει εκλογές πριν κλείσει το Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Την ώρα που είμαστε στο κρισιμότερο σημείο για να κλείσει, τη κλείνει και η τέταρτη αξιολόγηση. Και χρωστάω και μια απάντηση. Μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να κλείσει η κυβέρνηση όλα τα προαπαιτούμενα. Από σήμερα που μιλάμε. Μέσα σε μια εβδομάδα. Έχει περιθώριο μια εβδομάδα στο οικονομικό επιτελείο να προχωρήσει την υλοποίηση των προαπαιτούμενων δράσεων και να παρουσιάσει πρόοδο και στους εκπροσώπους των Υπουργών Οικονομικών κατά τις συνεδρίες του Euro Working Group της ερχόμενης Δευτέρας. Σωστά. Σωστά. Ένα το κρατούμενο. Η κυρία Γεννηματά ζητάει εκλογές εδώ και τώρα. Κουφό, κατά τη γνώμη μου. Τελείως κουφό. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης θέλει εκλογές. Έλλειψη στρατηγικής. Ξεκάθαρα. Από την άλλη, έχουμε το σπάσιμο, λέει, της Β' Αθήνας και μακάρι, λέει, να βρεθούν 200 να ψηφίσουν να πάμε σε σύστημα απλής αναλογικής από τις εκλογές αυτές, όποτε και αν γίνουν. Και έχουμε και τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε μπροστά μας τη μείωση των συντάξεων 1η Γενάρη του 19. Όλο αυτό. Πώς το μαζεύεις εσύ, πώς το κάνεις κουμάντο. Είναι δύσκολο να μαζευτεί όλο αυτό. Πού πάει το πράγμα. Είναι δύσκολο να μαζευτεί. Να υπενθυμίσω λίγο ότι η κυρία Γεννηματά τάχθηκε υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης. Πριν από 20 μέρες. Και βγαίνει τώρα και μας ζητάει εκλογές. Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι μια μεγάλη αντίφαση που δείχνει ακριβώς αυτό την έλλειψη ξεκάθαρης στρατηγικής. Δείχνει τις πολλές αντίρροπες δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στο κίνημα αλλαγής ως προς το ρόλο που θα παίξει στο μέλλον. Υπάρχουν αυτοί, έτσι να τα πούμε τα πράγματα, που θέλουν προσέγγιση με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν οι άλλοι που θέλουν προσέγγιση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχουν και κάποιοι τρίτοι που θέλουν, ας πούμε, την αυτόνομη στρατηγική. Μέσα από το κίνημα αλλαγής εννοείς. Ναι, μέσα. Ναι. Είναι αυτές. Σε γενικές γραμμές. Χθες δεν έκανε αυτός από την Πάρο. Ο Γιάννης Ωραγκούς. Ο Γιάννης Ωραγκούς δεν έκανε μια εκδήλωση. Ναι, εκεί πήγαν πάρα πολλά στελέχη. Πήγε κύριος Παπάς, πήγε κύριος Βούτσης. Ακριβώς, ο κύριος Παπαδημούλης κτλ. Λοιπόν, αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι είναι μια κατάσταση που καινούργια που πάει να διαμορφωθεί. Ναι. Δηλαδή. Και ακριβώς αυτή την καινούργια κατάσταση ενδεχομένως επιχειρεί να προλάβει η κυρία Γεννηματά με τις εκλογές. Γιατί το να ζητάς εκλογές είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα και μια μέθοδος για να συσπυρώσεις τις δυνάμεις σου. Εγώ ξέρεις που κατάλαβα την αμηχανία. Την Παρασκευή και την Πέμπτη ρώτησα εκπροσώπους του κινήματος αλλαγής εδώ στην εκπομπή μου το εξής πολύ απλό. Ας πούμε ότι γίνονται εκλογές. Εσείς με ποιους θα συνεργαστείτε μετά? Δεν ξέραν τι να πούνε. Δεν είχαν. Αφενός με ποιους θα συνεργαστείτε, λέω εσείς, μετά, με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ή με το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα? Και δεν ξέραν τι να απαντήσουν. Αφενός μεν δεν έχουν απάντηση. Δεν θα ζητούσε εκλογές. Όχι, δεν το ρώτησα και αυτό. Δεν απάντηση, αλλά είναι. Αλλά δεν το δέχονται αυτό. Είναι η λογική της αυτόνομης παρουσίας που λένε, της ενίσχυσης του πόλου τους για να παίξει ένα ρόλο κλπ. Είναι, ας πούμε,
Μάλιστα. Ένα επικοινωνιακό τρίκ, το οποίο όμως δυστυχώς, Εμίλε, δεν πείθει. Εσύ πιστεύεις ότι θα μας πάει ο Τσίπρας σε εκλογές το φθινόπωρο του 18. Παίζει αυτό, δίνεις πιθανότητες αυτό. Θα σου πω το εξής. Δεν είναι στις προθέσεις του. Γιατί οι προθέσεις της κυβέρνησης και του κυρίου Τσίπρα, από όσο γνωρίζω, είναι ό,τι μπορούν να ξεδιπλώσουν από την πολιτική τους το επόμενο διάστημα για να δείξουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Λοιπόν, όμως... Απάντηση μπορείς να δώσεις στο πολύ κρίσιμο ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, είναι το κρισιμότερο ερώτημα. Αν θα έχουμε μειώσεις συντάξεων από το Γενάρη του 19. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Η μόνη απάντηση που μπορώ να δώσω σε αυτό είναι ότι το θέμα θα τεθεί στο τραπέζι και θα γίνει σκληρή διαπραγμάτευση. Και μπορώ να σου πω επιπλέον ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις μεταξύ των Ευρωπαίων οι οποίες βλέπουν, θα έλεγα, με συμπάθεια ένα τέτοιο αίτημα. Και γιατί το βλέπουμε με συμπάθεια? Γιατί δεν έχει κανένα λόγο δημοσιονομικό αυτό το πράγμα. Και θα σου θυμίσω εδώ τι γράφαν στην έκθεση Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα. Τι είπε η έκθεση Κομισιόν? Θα εφαρμοστούν τα μέτρα της μείωσης, αλλά ταυτοχρόνως θα εφαρμοστούν και τα αντίμετρα, τα οποία θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερα αυτά τα δύο. Του τέστην ότι δημοσιονομικά η μείωση των συντάξεων δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Δημοσιονομικά. Ο κύριος Γιούγκερ όμως, Θανάση, ο κύριος Γιούγκερ είπε στα λατινικά κιόλας «Pacta sunt secunda». Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά... «Pacta sunt servanda». Θα σου πω κάτι όμως. Θα σου πω κάτι. Επί της μείωσης, η μείωση των συντάξεων δεν υπάρχει σε κανένα μνημόνιο. Δεν υπάρχει μέσα σε μνημόνιο. Είναι νόμος ελληνικός, αλλά δεν υπάρχει. Είναι νόμος ψηφισμένος. Μετά από νόμος αλλάζει με νόμο. Νόμος αλλάζει με νόμο, αλλά δεν είναι μια δέσμευση μέσω ενός μνημονίου. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Να το έχουμε κατά νου. Να έχει δηλαδή. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι άλλο να συνομολογείς μια διεθνή σύμβαση, κύριε Καρβούνη. Να έχει ελπίδες ο κόσμος ότι μπορεί και να μην μειωθούν οι συντάξεις. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν είναι προαπαιτούμενο, κύριε Καρβούνη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει όλοι να ελπίζουμε. Ήτανε μονή. Ήτανε μονή. Μισό λεπτό να απαντήσω. Νομίζω, Ελένη, ότι ήμουν σαφής σε αυτό. Ήμουν σαφής. Ότι αυτό το θέμα θα συζητηθεί, θα διεκδικηθεί, άρα μπορούν να υπάρχουν ελπίδες. Όμως, όπως λέμε πάντα, τέτοιου είδους ζητήματα εξαρτώνται από τους σχετισμούς που διαμορφώνονται την εποχή που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό Θανάση, το θέμα ευχαριστώ. Θα μπει στο τραπέζι μετά τις 14 Οκτωβρίου, μετά τις εκλογές της Βαυαρίας. Επειδή αρχίζει και στενεύει ο χρόνος και είμαστε ακριβώς 21 λεπτά πριν από τις 2 και επειδή... Ρεπορτάζ κάνω, φίλες και φίλοι, την Παρασκευή. Θα μου δώσει μετά ένα λεπτό. Θα σου δώσω, αλλά θέλω να πω κάτι σχέση με το πρωτοσέλιδο, το αυριανό της Κόντρα Νιούς, που το έθιξε και ο Δέσου. Το αυριανό της Κόντρα Νιούς θα μας το πεις. Την Παρασκευή το βράδυ. Την Παρασκευή έχουμε 20 λεπτά ακόμα για να κάνουμε ένα γύρο. Την Παρασκευή το βράδυ στο πάνελ εδώ της εκπομπής ήταν και ο κύριος Αντώναρος. Πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή. Ανάμεσα στα άλλα ενδιαφέροντα, και είναι μια πολύ ωραία εκπομπή την Παρασκευή, ανάμεσα στα άλλα πολύ ενδιαφέροντα που έλεγε ο κύριος Αντώναρος, είπε ότι κατά τη γνώμη του, ο Σονούπο, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα βγάλει από τη θέση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα ξυλώσει δηλαδή τον Άδωνη Γεωργιάδη από αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν κάθισα έτσι. Έστειλα μήνυμα στον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Πρώτον, τον προσκάλεσα να έρθει στην εκπομπή. Και το δεύτερο, του έγραψα στο τάχο εδώ στο κινητό όλα, του λέω ο κύριος Αντώναρος την Παρασκευή, στην εκπομπή μου είπε ότι θα σε βγάλει από αντιπρόεδρο ο Μητσοτάκης. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Πέρασε ένα δεκάλεπτο και απαντάει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Αντώναρος δεν έχει ιδέα τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, δεν του μιλάει πλέον κανένας, ούτε ο Κώστας Καραμαλής, όχι φυσικά, το όχι φυσικά πάει ότι δεν θα με βγάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και ήθελα να το πω, διότι είναι μια δήλωση. Σήμερα έχει μια συνέχεια αυτό ακριβώς το θέμα. Μια ανάρτηση του Αντώναρο, ότι του λένε διάφοροι, μην λες αυτό το πράγμα, γιατί εμποδίζεις το ξύλωμα του Άδωνη. Α, ναι. Και, λέει, και γράφει ο Αντώναρος από κάτω. Εάν συμβεί αυτό, τότε τόσο το χειρότερο θα φανεί πόσο σφιχτά αγκαλιασμένοι είναι οι δυο τους. Πάντως, να πούμε κάτι για τον Ευάγγελο Αντώναρο. Παρακαλώ.
Αυτό που χαρακτήριζε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και στην πορεία και τον Κώστα τον Καραμανλή είναι μια δωρικότητα στο λόγο. Και στα άνθρωποι οι οποίοι ζήγιζαν τις κουβέντες τους. Ναι, ναι. Εμένα με στεναχωρεί να παρακολουθώ τον Ευάγγελο Αντώναρο κάθε τρεις και λίγο. Λες και ο άνθρωπος δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει διάφορα αναρτήσεις και να κάνει επιθέσεις σε μια παράταξη η οποία τον τίμησε. Μου κάνει εντύπωση. Δεν έχει καμία σχέση με τη δωρικότητα των Καραμανλίδων. Καλά, εντάξει, είναι άλλος χαρακτήρας. Δεν έχει. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή ο Καραμανλίδης δεν μιλάει. Κρίνεται. Εξάλλου εκπρόσωπος ήταν. Γι' αυτό και τον είχε ο Καραμανλίδης για να μιλάει πολύ. Το Ρουσόπουλο είχε πρόσωπο. Γιατί μπλα μπλα. Γιατί τον πάρει κανένα Καραμανλίδη και εκπρόσωπο. Πάντω θέλω να πω. Δεν ήταν καλό εκπρόσωπο ο Καραμανλίδη. Θέλω να πω πάντω ότι απέχει αρκετά από αυτή τη φιλοσοφία και τη συλλογιστική. Μα τα έχει πάρει ο Αντώναρος στο πλανήτη. Σε γενικές γραμμές οι στενοί συνεργάτες του Αντώναρου θα έχει πάρει με τον Μητσοτάκη, διότι θεωρεί ότι τη χαλάει τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Το είπε, μα είναι Νέα Δημοκρατία, Ευαγγελός. Το είπε ξεκάθαρα. Έχουν σύρει τη Νέα Δημοκρατία δεξιά. Δεν έχει καμιά σχέση αυτή η Νέα Δημοκρατία. Είναι πιο πολύ Νέα Δημοκρατία. Κυρία Σπανοπούλου. Ο κύριο Αντώναρο από την Οάδωνη ο Γεωργιάδη, θα μου επιτρέψετε. Α μην δίνουμε πιστοποίηση. Όχι, το νεοδημοκρατόμετρο να βγει. Επειδή ρώτησε ο συνάδελφο. Αλλά νομίζω ότι ο κύριο Αντώναρο απέχει τώρα. Δεν νομίζω ότι τώρα είναι πολύ Νέα Δημοκρατία. Και να τα σεβόμαστε. Κοιτάξτε, ο ελληνικό λαό πάντοτε με την ψήφο του δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Ο κύριος Γεωργιάδης εκλέγεται με πολύ μεγάλη σταυροδοσία. Δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες νεοδημοκρατών εκλέγεται σε πολύ καλή σειρά στη Β' Αθηνών. Νομίζω δεύτερος, πρώτος, τρίτος. Είναι μέσα στην πρώτη τριάδα. Ο κύριος Αντώναρος μια φορά έθεσε τον εαυτό μας γι' αυτό. Αξίζει το σεβασμό. Μια φορά έθεσε τον εαυτό του υπό την κρίση του εκλογικού σώματος. Παρακαλώ να σας πω, κύριε Μπαλέρμπα, ότι με την κατάτμιση της Β' Αθηνών θα λείψουν αυτού του τύπου τα επιχειρήματα και οι βουλευτές μαστόδοντα θα εκλείψουν. Γιατί γίνεται η κατάτμιση μας, λες, Θανάση? Γιατί, Εμίλη, δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, 2 εκατομμύρια ανθρώπους να ψηφίζουν, ας πούμε, επιτέλους. Ποια είναι η επαφή και η γνώση του ίδιου του βουλευτή, του αντικειμένου, της περιοχής, όλα. Αυτό θα έπρεπε να γίνει, να έχει γίνει πρόπολου. Ακόμα και με την εγκατάτμιση, πάντως, Θανάση, ο Άδωνης είναι δημοφιλής. Δεν μιλάω για τον Άδωνη. Και θα πάει καλά. Δημήτρη. Και με την εγκατάτμιση. Όπου και να βουλευτέ, κατέβει. Στην πέρα, δόθε, άνω, κάτω, Δεν σου μιλάω Αθηνών, για τον Άδωνη. Εγώ ο μιλάω. Θα πάει καλά. Οι βουλευτές μαστόδοντα, που μόνο μαστόδοντα τους λέω κυριολεκτικά, που μόνο εξαιτίας του γεγονότος παίρναν πολλούς σταυρούς στη Β' Αθηνών, γιατί ψήφιζαν και πάρα πολλοί, γινόντουσαν κορυφαίοι, ήταν παράγοντες. Και εγώ θυμάμαι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Εγώ δεν έλειψα ποτέ από κοντά σας, θα θυμάστε. Ναι, ναι. Μια φορά εξελέγει. Ο οποίος έβγαινε πρώτος. Μια φορά εξελέγει. Το θυμάστε. Πρώτος. Λοιπόν, όχι. Είναι τα φαινόμενα. Είναι τα φαινόμενα. Μα να σας πω κάτι. Θα κατεβάσετε το Ρουβά υποψήφιο. Αν το βάλετε στη Β' Αθηνών, πρώτος θα βγει. Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, γιατί δεν θέλω να πω. Το Ρουβά τι έχει, δεν κατάλαβα. Μα ο Ρουβάς δεν θα βγει επειδή είναι πολιτικός, θα βγει επειδή είναι τραγουδιστής. Πετυχημένος είναι και τα λοιπά. Μα γι' αυτό θα βγει. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Ούτε φυτευτός είναι από κανένα πολιτικό τζάκι και τα λοιπά. Δουλεύει πολύ σκληρά και έκανε καριέρα. Ναι, βρε, Εμίλια, αλλά σου λέω δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική ο άνθρωπος. Δεν έχει σχέση με την πολιτική, γιατί πολλοί από τους πολιτικούς έχουν σχέση με την πολιτική. Η δημοκρατία, το εκλογικό σώμα, έχει και μερίδιο ευθύνης για την πορεία μιας χώρας. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να έρθω σε εσάς να σας ρωτήσω. Να πω κάτι για το πρωτοσέλιδο, για κάποιοι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και στους συλλογισμούς. Θέλω να πω κάτι. Για πες μας για τον πρωτοσέλιδο. Σε ποιο λοιπόν, δήμο. Παρακαλώ, μετά, κύριε. Μετά τον Αύγουστο υπάρχουν σχέδια για πάρα πολλές ρυθμίσεις στα φορολογικά και θα σου πω ποιο είναι το κριτήριο. Ναι. Τώρα για παράδειγμα να πούμε πρώτα ότι το μεγάλο εμπόδιο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή τη στιγμή. Μετά το κριτήριο θα στηρίζεται σε οδηγίες ευρωπαϊκές, σύμφωνα με τις οποίες ο αριθμός των δόσεων, θα υπάρξουν ρυθμίσεις και για τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, περικοπές, και ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται με κριτήριο εισοδηματικό. Δηλαδή, αυτός που έχει μικρότερο εισόδημα θα παίρνει μεγαλύτερες δόσεις, αυτός που έχει μεγαλύτερο εισόδημα θα παίρνει μικρότερες δόσεις. Μάλιστα. Και να πούμε ότι για αυτούς. Ξέρεις τι λέει ο κύριος Γιώργος τώρα εδώ πέρα στο mail που στέλνει? Να ακούσω. Ότι όποιος λέει τολμήσει να κόψει συντάξεις και να μειώσει αφορολόγητο, οτιδήποτε λέει από αυτά τα δύο προχωρήσουν και αν γίνουν εκλογές, απλώς λέει αυτός που θα το κάνει δεν θα υπάρχει στον πολιτικό χάρτη.
Είναι μια εκτίμηση του κυρίου Γιώργου. Τι να κάνουμε. Εγώ δεν. Τη σέβομαι. Δηλαδή, τη σέβομαι. Ότι μετά τον Αύγουστο θα σταματήσει αδέ να κάνει τις κατασχέσεις. Δηλαδή τα 2,5 εκατομμύρια Ελλήνων Παλέρμπα. Που είναι στα πρόθυρα του να τους κατασχεθούν λογαριασμοί, ενίκεια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν να ελπίζουν αυτό. Ότι μετά... Κύριε Παλέρμπα, είπα ότι θα γίνουν ρυθμίσεις. Για παράδειγμα τώρα, για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, δεν υπάρχει καμιά ρύθμιση στην εφορία. Θα τους δοθεί η δυνατότητα και αυτών να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε πολλές δόσεις. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Μα είναι αφορμητικό το ένα. Αλλά σε τελική ανάλυση να σας πω κάτι. Εάν ας πούμε εισπράττει, αν το δημόσιο εισπράττει μέσω των ρυθμίσεων, γιατί να κάνει κατασχέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Παναγιώτης, μισό λεπτό. Κύριος Παναγιώτης από Εδιψό. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε πολύ που τηλεφωνήσατε. Ο κόσμος δεν πιστεύει το παραμύθι ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Ο κύριος Δημήτρης από τα Καμίνια λέει το εξής. Εάν βγει η Νέα Δημοκρατία, τι ακριβώς δηλαδή θα κάνει που δεν κάνει τώρα ο Τσίπρας? Είναι ένα ερώτημα. Κυρία Σπανοπούλου. Εγώ μπορώ να σας το απαντήσω αυτό το ερώτημα. Κάτι θέλετε? Σημειώστε να το. Μπορώ να σας το. Θα το απαντήσετε. Να βγούμε από αυτή την παγίδα της μιζέριας και της εθνικής αυτοοικονόμησης και να δούμε λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Οι τράπεζες πέρασαν τα stress test. 14 του μηνός έρχονται οι θεσμοί. Τον Ιούνιο θα κλείσει αυτός ο κύκλος. Στα 9 μέρα της Παναγίας, 21 Οκτώβου, θα βγούμε από το αυτομνημόνιο. Από την κηδεμονία. Και θα υπάρχει μια ενισχυμένη εποπτεία, αυτό πιστεύω εγώ, και ότι θα υπάρχει μια ενισχυμένη εποπτεία και πάμε στην καινούργια φάση. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Καρβούνη να μιλάει για τον τουρισμό. Σήμερα υπήρχε μια ομιλία στον ΣΕΠΕ του κύριου Τσίπρα. Μίλησε και για τις νέες τεχνολογίες. Είπε λοιπόν ότι εκτός από την ανάγκη να ενισχυθούν με τις εξελίξεις της τεχνολογίας οι παραγωγικοί τομείς της χώρας, δηλαδή να μπουν στις καινούργιες τεχνολογίες και να αναπτυχθεί αυτό, η Ελλάδα διαθέτει πολλά μυαλά, τα οποία με τις σπουδές έχουν βγει πάρα πολλά νέα παιδιά με δυνατότητες να δουλέψουν στις καινούργιες τεχνολογίες. Ανέφερε δε και μου είχαν πολύ μεγάλη εντύπωση ότι σε πληροφορικάριους η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη μετά το Λονδίνο. Και καλύτερη από το Βερολίνο. Και καλύτερη από το Βερολίνο. το παρακολουθήσατε. Ήταν μια έκπληξη αυτό. Άρα λοιπόν, ένας τομέας αιχμής είναι η καινοτομία και οι σύγχρονες τεχνολογίες. Όπως τα δήλωσε ο Αμερικανός βουλευτής απόψε. Ο Αμερικανός βουλευτής είπε ότι. Ο Chris Pratt είπε ότι. Η Ελλάδα το 18 ξεκινάει μια καινούργια σελίδα με αιχμή την τεχνολογία και την καινοτομία. Δηλαδή, πρέπει λίγο να πάμε μπροστά, να τα δούμε όλα μπροστά. Και νομίζω ότι, ότι το επόμενο πεντάμινο θα είναι για την Ελλάδα, για τον τόπο και για τη χώρα μας ιστορικό. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Η Β' Αθηνών είναι μια γιγαντιαία περιφέρεια που ευνοεί σχέσεις των υποψηφίων με μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το λέει ο κ. Τζανακόπουλος σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα. Είναι δημοκρατική ανάγκη να διαμορφωθεί μια καλύτερη, να τον δούμε και φωτογραφία, τον κύριο Τζανακόπουλο, να διαμορφωθεί μια καλύτερη συνθήκη στο επόμενο διάστημα. Θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για το πώς θα κινηθούμε στο συγκεκριμένο κίνημα. Και σχετικά με την κυρία Γεννηματά, ο κύριος Τζανακόπουλος λέει τα εξής, ότι δεν νομίζω ότι με τη στάση της η κυρία Γεννηματά με το αίτημα για εκλογές εγγράφεται σε μια πολιτική ίσων αποστάσεων. Είδαμε μία στροφή που την οδηγεί σε μία σύγκληση με την πολιτική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει το κίνημα αλλαγής. Το αίτημα για εκλογές είναι εκτός πραγματικότητας αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση δεν έχει ως προτεραιότητά της την εκλογολογία, αλλά δουλεύει με στόχο την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Και σε αυτό είμαστε προσιλωμένοι. Κύριε Τσαγκαρή. Λίγο πριν το Δημήτρη, μπορώ έτσι για την οικονομία της συζήτησης, για να χάσω το momentum και. Ήθελα να πω το εξής, ότι εδώ ακυρώνεται πάντως και πρέπει να το συζητήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ μια πολιτική προσέγγισης με το κίνημα αλλαγής και παρακολουθούμε ότι εν ώψη των συζητήσεων για προώρες εκλογές και πώς θα πάει η χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μένει εγκλωβισμένος στη συνεργασία του με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Το γεγονός ότι πλέον φαίνεται το κίνημα αλλαγής να φεύγει μακριά πολιτικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακυρώνει μια ολόκληρη επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ.
Διότι βάλανε και θέμα για απλή αναλογική, κάτι το οποίο το θέλανε, το είχαν δηλώσει από το παρελθόν. Το κίνημα αλλαγής απομακρύνεται πάντως. Απομακρύνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δουν τη στρατηγική τους, γιατί είχαν επενδύσει πολλά. Υπάρχει δήλωση του κυρίου Κρεμαστινού σήμερα, για να δούμε και την πολυλωσία μέσα στο κίνημα αλλαγής. Του πήρε ότι το κίνημα αλλαγής είναι όμορο με το ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Δηλαδή, τρεις τάσεις γενικές. Τρεις τάσεις, όπως τις είπε ο Θανάσης, ακριβώς. Γενικώς. Το κόμμα πάντως είναι Τσαγκάρη. Φράζεται από την κυρία Γεννημάτα. Δεν θα έρθουμε τώρα. Μας επιτρέψετε. Έρχομαι. Λεπτά. Πάμε στον κύριο Τσαγκάρη. Δημήτρη. Κλείνουμε. Ναι, δεν ξέρω τι. Τόσα πράγματα έχουμε πει εδώ πέρα. Τώρα υπάρχει πολιτική επικοινωνία τώρα του άγνωστου, εγώ θα ξαναπώ. Νομίζω ότι τα κόμματα φοβούνται το άγνωστο. Δεν ξέρουν τι ακριβώς θα προκύψει την επόμενη μέρα. Επαναλαμβάνω τη φράση μου ότι μας βγάζουν στις αγορές. Μας βγάζουν στις αγορές. Και αυτό για μένα είναι λίγο επικίνδυνο. Ξέρετε, επειδή εγώ κάνω κριτική όχι από χτες για σήμερα, αλλά από προχτές, θυμίζω ότι ο κύριος Σόιμπλε, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε να πανηγυρίσει την επιτυχία την τότε, ο κύριος Σόιμπλε γνωμάτευσε πριν τις γερμανικές εκλογές, μιλώντας σε συναδέλφους σας δημοσιογράφους, ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί και τρίτο πακέτο βοήθειας, το είδαμε λίγο αργότερα. Το ΔΕ Διεθνές Μεσοδοτικό Ταμείο συνεβούλευε να αποφευθεί μια μπερδεμένη διάσωση. Φοβάμαι δεν αποφύγαμε την μπερδεμένη διάσωση μέσα από το τρίτο μνημόνιο. Επομένως, η προοπτική μας, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ασαφής. Η ασάφεια προκύπτει ακριβώς από παράδειγμα ότι εδώ έχει υπάρξει μια μεταχρονολογημένη επιταγή από πλευράς της κυβέρνησης για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, που είναι αυτά τα συνταξιοδοτικά και το αφορολόγητο, και δεν μπορεί κανείς να δεσμευτεί για το τι θα κάνει, ενώ όλοι είναι βέβαιοι ότι τον Αύγουστο τελειώνει, αν θέλετε, η δέσμευση. Άρα, αν είναι ελεύθερη η οικονομική πολιτική της επόμενης ελληνικής κυβέρνησης, της παρούσης και της επόμενης επομένως, μετά τον Αύγουστο, γιατί δεν μπορούν να γίνουν κάποιες άλλες, λοιπόν, ταξικές επιλογές, σαν αυτές τις οποίες ευαγγελίζονται για το μέλλον. Γιατί ξέρετε, εάν κανείς θεωρήσει, όπως έλεγε η κυρία Εσπανοπούλου εδώ, η οποία το προσέγγισε πολύ ωραία δημοσιογραφικά, ότι okay, θα υπάρχει μια κάποια μορφή εποπτεία. Okay. Αν δεχόμαστε λοιπόν αυτή την εποπτεία, αυξημένη, λιγότερο αυξημένη, δεν θα σταθώ εκεί. Αν δεχόμαστε τους ποσοτικούς στόχους, τι μένει πλέον? Οι αμυγείς ταξικές επιλογές. Τα κόμματα λοιπόν οφείλουν σήμερα να μας πούν από την 1η Σεπτέμβρη, μετά την 21 θα είμαστε διακοπές φαντάζομαι, 21 Αυγούστου θα περιμένουμε εμείς να δούμε το τέλος του μνημονίου, θα το δούμε όταν γυρίσουμε το Σεπτέμβρη, θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε στην επόμενη ΔΕΘ από τους πολιτικούς αλληλούς και τον Πρωθυπουργό, ποιες είναι αυτές οι νέες ταξικές επιλογές. Οι διαχωριστικές γραμμές, με δεδομένους τους ποσοτικούς στόχους. Εκεί λοιπόν θα φανεί, αν θέλετε, κατά ταπεινή μου άποψη, το αδιέξοδο, γιατί όπως και ο κύριος Κουτεντάκης απόψε στο γραφείο προϋπολογισμού, πολύ σωστά, μίλησε για θυσίες του ελληνικού λαού 8 χρόνια τώρα. Ναι. Ο λαός περιμένει λοιπόν με το τέλος των μνημονίων να δει ποιες θυσίες τελειώνουν. Μάλιστα. Αυτό περιμένει να ακούσει. Κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να κάνετε κανένα κόλπο με την κατάτμηση αυτή την ιστορία τώρα με τη Β' Αθήνα και τα λοιπά. Κάνουν κατάτμηση. Εγώ θα ήθελα έναν ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων πάνω σε δημιουργικές σκέψεις για το πώς θα αξιοποιηθεί αυτό το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό που έχει η χώρα. Ναι, ναι. Τα ξενιτημένα παιδιά που αναγκάστηκαν στη μετανάστευση με τα πολλά προσόντα, με τις μεγάλες δυνατότητες, πώς ξαναγυρίζουν για να μπουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Mm-hmm. Με ποιο σχεδιασμό, με ποια χρηματοδοτούμενα προγράμματα, με ποιες δυνατότητες να μπορέσουν να έχουν καλύτερες αποδοχές από εκείνες που τους οδήγησαν να ξενιτευτούν. Και εδώ είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για να εκπτύξουν οι πολιτικές δυνάμεις το δικό τους σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αυτό από την κυβέρνηση, από μας που το συζητάμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα είναι μια καθαρή πολιτική πάνω στην οποία θέλουμε να ανταγωνιστούμε με τους άλλους. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε πια να συμφωνήσουμε ότι καλά είναι τα επιχειρήματα τα οποία συγκρούονται για το αν θα γίνουν οι εκλογές τώρα ή αν θα γίνουν το Σεπτέμβρη του 2019, να γίνουν επιχειρήματα για το τι θέλουμε για την Ελλάδα να γίνει στην επόμενη περίοδο.
Σωστό. Αυτή είναι η αγωνία μου. Μάλιστα. Και με αυτή νομίζω ότι μπορούμε ωραία. Να συνοηθούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Μπαλέρμπα. Συμμερίζουμε την αγωνία του κύριου Παπαδόπουλου και πραγματικά χαίρεται κάποιος να συζητάει με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αυτές τις απόψεις, γιατί μπορούμε να παράξουμε μια κοινή βάση για την πορεία της χώρας. Στον τηλεθεατή σας ρωτάει τι διαφορετικό θα έκανε η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να ελπίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα έκανε πολλά πράγματα διαφορετικά. Ήδη έχει δημοσιοποιηθεί ένα σχέδιο για την ανάπτυξη, για την εθνική ανάπτυξη την επόμενη μέρα, που βασίζεται στο τρίπτυχο ξένες επενδύσεις, φόρο ελαφρύνσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα να θυμίσω και τη δήλωση στις 5 Γενάρη του 2018 του κυρίου Μίχαλου, ότι πλέον έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων και ως φυσικά πρόσωπα και ως επιχειρήσεις, να θυμηθούμε και αυτή τη δήλωση, ότι θα προσπαθήσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει γρήγορα βήματα στην ψηφιακή σύγκληση. Να θυμίσω ότι στο ΕΣΠΑ δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε δει κάτι από την παρούσα κυβέρνηση, κανένα πρόγραμμα να έχει δημοσιοποιηθεί. Καινοτομό, δημιουργό. Δεν υπάρχουν ακόμα αποτελέσματα, κύριε Παπαδόπουλε. Πιέστε και εσείς, γιατί πραγματικά οι εταιρείες περιμένουν γι' αυτό. Κλείστε, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Θα υπάρξει σίγουρα μεγαλύτερη σοβαρότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που προχθές προκήρυξε διαγωνισμό για μοίρασμα τροφίμων στα σχολεία. Τα σχολεία κλείνουν σε 20 μέρες. Θα υπάρξει σίγουρα παρουσία στα ευρωπαϊκά φόρα, που δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα, διότι ο πολύ ωραία αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα για την ψηφιακή καινοτομία, αλλά στις 10 Απριλίου του 2018 οι 28 χώρες της Ευρώπης υπογράψανε μια χάρτα για το blockchain και τεχνική νοημοσύνη, και μόνο η Ελλάδα έλειπε από εκεί. Ευχαριστώ Δείτε πολύ. Το και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σίγουρα Καρβούνη. Ένα καλύτερο μέλλον για τον να είστε τόπο. Καλά, κύριε Μπαλέρμπα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καρβούνη. Λοιπόν, κύριε Γιάτσου, να πούμε. Σε ένα λεπτό θα παρακαλέσω. Ένα λεπτό. Ζητάω 30 δευτερόλεπτα εδώ και τόση ώρα. Η κυρία Σπανοπούλου, ναι, να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Συμφωνώ. Ο κόσμος, οι πολίτες, οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις το βλέπουν. Και γι' αυτό έχουμε μια ανάπτυξη 1,8 με 2%. Και γι' αυτό ο τουρισμός είναι ατμομηχανία της ανάπτυξης. Μάλιστα. Ωστόσο, εμείς σαν Ένωση Κεντρών θέλουμε να μην ισχύσει η μείωση των συντάξεων. Ερώτημα, μπορούμε? Ναι, μπορεί να μην ισχύσει η μείωση των συντάξεων. Να το παλέψουμε. Όχι να το παλέψουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Μπορεί να μην ισχύσει. Είναι πρόσκληση, ναι, μπορεί να μην ισχύσει. Και σας το λέω και τεχνοκρατικά και σαν οικονομολόγος. Δύο. Να ισχύσει ή να μην ισχύσει το αφορολόγητο. Ναι, μπορεί να μην ισχύσει το αφορολόγητο. Είναι αδιανόητο να ρίξουμε το αφορολόγητο και να πληρώνει ο μισθωτός με 500 ευρώ το μήνα να πληρώνει φόρο. Μάλιστα. Αδιανόητο. Τρία. Ναι. Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Αναφορικά. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Αναφορικά με το ζήτημα του πρωτοσέλιδου τη Κοντρα News, που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Το αυριανό, τη Τρίτη. Βεβαίω. Και τον κύριο Λιτσογιάννη ακόμη πιο πολύ. Κύριε Λιτσογιάννη, σας λέω, διαβάστε λίγο τον κανονισμό. Έχει παγίδες για αυτό που γράφει το Contra News αύριο. Και η παγίδα είναι ότι έχουμε δεσμεύσεις. Εγώ λέω ναι, μπορούν να ακυρωθούν αυτές οι δεσμεύσεις. Και ναι, το λέει και η Ένωση Κεντρών. Μπορούμε, αλλά θα έχουμε το τσαγανό σαν κυβέρνηση. Εκεί θα κριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει το τσαγανό να κάνει εθνικές επιλογές μετά τον Αύγουστο. Και κάτι άλλο να κλείσω. Να μην περιμένουμε τον Αύγουστο, αγαπητέ κύριε Τσογιάννη, να χάνουμε τις δόσεις και μέχρι τότε να κατασχέσουμε τα σπίτια του κόσμου. Να ισχύσουν από τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καμία διαφωνία από μένα, αλλά εγώ μιλάω για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Θα έπρεπε να είχαν ισχύσει αυτά στο παρελθόν. Δεν έχει ψυχή, κύριε Λιτσογιάννη. Να τα μεταφέρει στον Δημήτρη, μία κουβέντα κλείνουμε. Όχι τίποτα. Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει σε μία νέα πολιτική φάση. Θέματα όπως οι προώρες εκλογές είναι μπροστά μας. Θέματα της οικονομίας είναι μπροστά μας. Θα είναι ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι και νομίζω θα οδηγήσει σε ένα πιο ενδιαφέρον φθινόπωρο. Αυτά. Καλό βράδυ. Αυτό είναι βέβαιο. Ο κύριος Χρήστος από Χαλκίδα λέει ότι πλέον οι μετανάστες μπαίνουν από τον Εύρο πιο εύκολα από ό,τι στα νησιά και ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Θανάση, μία κουβέντα. Μία κουβέντα θα πω εγώ. Κλείσαμε, ναι. Εάν θέλουμε να είμαστε σωστοί μετά τον Αύγουστο και να βγούμε και εις αγοράς, τρεις παράγοντες. Σε απόσταση αναπνοής από την απελευθέρωση, λέει η Wall Street Journal. Τρία πράγματα λέγω. Δημόσια οικονομικά, σωστά και υγιή.
Ναι. Αυτό τον παράγοντα τον έχουμε. Δεύτερον, να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, αλλά πραγματικές μεταρρυθμίσεις που θα πατάξουν τη γραφειοκρατία στο δημόσιο και θα δώσουν δυνατότητα στην οικονομία να προχωρήσει με γρήγορα βήματα. Και το τελευταίο, ανάπτυξη. Τα δύο πρώτα θα οδηγήσουν στο τρίτο εφόσον προχωρήσουν κανονικά. Πάταξε τη διαφορά. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Πάταξε τη διαφορά. Λοιπόν, το ζήτησε και ο Γιούγκερ, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σπανοπούλου, τον κύριο Τσαγκάρη, τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Μπαλέρμπα, τον κύριο Καρβούνη, τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Λιτσογιάννη. Η Κόντρα News σήμερα Τρίτη, φίλες και φίλοι, θα τη βρείτε στα περίπτερα το πρωί. Να διαγραφούν οι προσαυξήσεις και μέρος του κεφαλαίου για να αρχίσει ο κόσμος να πληρώνει. 46,7 δις τα πρόστιμα στις εφορίες. Στα 130 δις ευρώ εκτοξεύτηκαν οι οφειλές των φορολογουμένων. Τηλεοπτικά θα συναντηθούμε, φίλες και φίλοι, στις 12 το βράδυ. Αύριο έχω καλεσμένο τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον γραμματέα της Λαϊκής Ενότητας, για μια μεγάλη συνέντευξη. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, να βγαίνετε να το ρωτήσετε ό,τι θέλετε, για να μας πει και αυτός τις δικές του απόψεις. Φιλοξενούνται όλα τα πρόσωπα από όλους τους πολιτικούς χώρους, διότι εδώ έρχονται στο κόντρα άνθρωποι από τη Λαϊκή Ενότητα και συχνά μάλιστα. Σε άλλα κανάλια δεν βλέπω να φιλοξενούνται. Σας κάνετε πολύ καλά πάντως που τους καλείτε όλους. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλε? Χρυσή Αυγή, ναι. Όχι, Χρυσή Αυγή ήταν καλό, το έχω πει, έχω εξηγήσει τους λόγους. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας νύχτα.